ελεύθερη γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κοντά σας πάντα εδώ στο κανάλι 48 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 5 έως τις 7 η ώρα, με την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σήμερα Δευτέρα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν πάρα πολύ καλό. Είχε το φέστιβαλ ο Άγγελος Νικόλας, είχε μεγάλη επιτυχία, πάρα πολλοί κόσμος πήγανε. Την Παρασκευή έβρεξε λιγάκι, το Σαββάτο το πρωί λιγάκι, αλλά μετά ήταν καλή ημέρα. Πολύ ευχάριστη ημέρα και την Κυριακή πάρα πολύ ωραία ημέρα και σήμερα πάρα πολύ καλή ημέρα. Θερμοκρασία περίπου 85 βαθμούς εδώ, 82 βαθμούς στη Φλόριδα. Και να καλωσορίσουμε τους πάντες στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, τους Κεφαλονίτες εκεί πάντα που μου γράφουν, και θα έχουμε και 3-4 παρέες στην κρουαζιέρα μας από τη Σιγκαπούρη. Καλά ρε παιδιά. Εγώ ήμουν στην Κεφαλονιά, μόνο Κεφαλονίτες. Τώρα πήγατε όλοι στη Σιγκαπούρη, όλοι οι Κεφαλονίτες πήγανε, αλλά τι Κεφαλονίτες, ε? Να φανταστείτε ότι στη Σιγκαπούρη δεν έχει πατήσει Εβραίος ακόμα. Διότι λέει φοβούνται τους Κεφαλονίτες. Παράξενο πράγμα. Λοιπόν, την αγάπη μας σε όλους εκεί, στους Κεφαλονίτες, στη Σιγκαπούρη, στην Αφρική. Γεια σας στην Ελλάδα, γεια σας και καλό βράδυ και στην Κύπρο. Καλά, έγινε χαμός εκεί, λέει, κυδέψαν έναν, λέει, μέσα στη Ορθόδοξη Εκκλησία, πια κάποιανού δημάρχου εκεί, συγκερίζει, δεν ξέρω τι, και είχα τη φωτογραφία εδώ στο Facebook, τη δώσανε, αλλά την έχασα, τόσα πολλά μηνύματα που έλαβα. Λοιπόν, μου στείλανε μια φωτογραφία και μου λέει, ρε Άγγελε, κοίταξε τα χάλια μας που φτάσαμε. Δηλαδή, έγινε η κηδεία και στο φέρετρο πάνω, είδατε επίσης, αν είναι κανένας μεγάλος, όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, αν πεθάνει, κανένας πατριώτης, του βάζουν τη σημαία την Αμερικάνικη. Στην Ελλάδα, ας πούμε, πολλοί θέλουν πατριώτες και καλοί Έλληνες βάζουν ελληνική σημαία. Σε αυτό τον συγκεκριμένο Έλληνα δεν ήθελε ελληνική σημαία. Και κατά πόσο απορώ πως τον θάψανε κιόλας σε ελληνική εκκλησία, να τον κυδέψουν. Ήθελε την σημαία των Σόβιετ, το σφυρί και το δερπάνι. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Δεν έχω ξαναδεί, αλλά τέτοια τρελά πράγματα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Τι να σας πω. Θα έχουμε το Θάνο σήμερα κοντά μας εδώ και το Skype είναι ελεύθερο για όλους τους φίλους, όπως πάντα. Για όλους τους φίλους θα μιλήσουμε πολλά και διάφορα θέματα. Να μιλήσουμε και για τη 17 Νοέμβρη, εκεί τι γίνεται. Θα μας τα πει ο Θάνος σχετικά τι έγινε εκεί. Αλλά και τρελά πράγματα. Να καλησπέρισω και τους φίλους της ΗΠΑ, να μην παραπονούνται ότι τους ξεχνάω, στο Μοντρεάλ, στο Τορόντο, στο Νιούφελαντ επάνω, βορρά στον Καναδά. Είσαστε τυχεροί, εκεί πιάνουν και το Νόβα τα κανάλια στον Καναδά, στο Νόβα Σκότσια, εκεί απάνω, ψηλά. Είναι κοντά στην Ευρώπη, βλέπετε, στο δορυφόρο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι στην Καλιφόρνια. Η ώρα είναι 2:30 το μεσημέρι εκεί, Λος Άντζελες, Σαν Φραντζίσκο, Σαν Ντιέγκο, στην Αριζόνα. Η Κατρίνα εκεί είναι, κάπου, αν έχει πάει στην Κίνα, θα είναι εκεί ακόμα, στην Αριζόνα. Γιατί όλο ταξιδεύει η Κατρίνα, ξέρετε, πάει σε διάφορα μέρη. Λοιπόν, πάμε στο τηλέφωνο να ακούσουμε και τον Πάνο. Γεια σου Πάνο, τι μου κάνεις, καλησπέρα στην Ελλάδα. Καλησπέρα από την Ελλάδα. Πώς πάτε εκεί πέρα στην Ελλάδα? Τώρα είσαι ακόμα στη δουλειά, βλέπω στο κόντρα, ξενυχτάς εκεί πέρα. Είμαι ακόμα στο κόντρα εδώ. Ναι, πώς πήγανε, καλά είχαμε. Τώρα τελείωσε η εκπομπή του κ. Μάκη Κουρή επί του Πιεστερίου. Ναι, τώρα το είδα αυτό και το μαγνητοφωνό. Το παρουσιάζουμε αυτή την εκπομπή μαζί με το δελτίο ειδήσεων του κόντρα στις 10 το βράδυ, ώρα δική μας. Ναι. Έτσι για να βλέπουν οι ακροατές. Ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκε στην εκπομπή ήταν γιατί ακόμα συνεχίζει και ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή. Τους έχει κάνει έκπληξη μεγάλη, ο Ολωνών. Γι' αυτό βλέπω και εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Τους κόβουμε από παντού, δεν τους βγάζουμε στα κανάλια, δεν τους δείχνουμε τίποτα, δεν μιλάμε για αυτό, δεν κάνουμε και αυτοί ανεβαίνουν. Να παρουσιάσω ακριβώς τα τσάτ, σήμερα που μου τα στείλανε. Εδώ είναι τα τσάτα, μα τα βλέπουν οι ακροατές. Η μαύρη γραμμή, και γιατί έχουμε μαύρη τη γραμμή. Εδώ είναι. Βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας τώρα, το κόκκινο είναι οι κομμουνιστές, το ΣΥΡΙΖΑ, για να ξέρουμε και τι λέμε κιόλας. Το πράσινο είναι η Χρυσή Αυγή δεύτερο, το μαύρο η Χρυσή Αυγή δεύτερο χρώμα, το μπλε είναι η Νέα Δημοκρατία, και βλέπουμε ότι ανέβηκε πάρα πολύ επάνω η Χρυσή Αυγή. Έχει ανέβει αρκετά, βέβαια άλλες δημοσκοπήσεις την φέρνουν τρίτο κόμμα, άλλες δημοσκοπήσεις την φέρνουν δεύτερο κόμμα. Από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, οι δημοσκόποι έχουν χάσει λίγο την μπάλα και δεν ξέρουν τι να κάνουν πλέον. Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί ακούγεται φήμες ότι ίσως και να είναι και πρώτο κόμμα.
Ίσως να είναι και πρώτο κόμμα. Ναι. Γι' αυτό και παρατηρείται αυτή η σύγχυση στις δημοσκοπήσεις, ότι την βάζουν δεύτερη, την βάζουν τρίτη, τις χαμηλώνουν το ποσοστό όσο πιο πολύ μπορούν. Mm. Παρ' όλα αυτά όμως ο κόσμος έχει άλλη άποψη. Πέρασα τυχαία το περασμένο Σάββατο από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο κέντρο της Αθήνας που μοιράζανε τρόφιμα. Ακόμα συνεχίζουν να μοιράζουν τρόφιμα? Βεβαίως, βεβαίως μοιράζουν τρόφιμα. Και ο Δήμος εκεί πέρα τι λέει ο Δήμαρχος, δεν τους έχει κλείσει φυλακή? Γιατί αυτή τη στιγμή τα κάνουν στα γραφεία τους πλέον, δεν τα κάνουν έξω τρόφιμα. Mm-hmm. Και στα γραφεία τους δεν μπορεί να επέμβει ο Δήμαρχος. Α, δεν μπορούν, ναι. Έτσι, λοιπόν, ναι. Τη στιγμή που είναι τα γραφεία του κόμματος, είναι τα γραφεία του κόμματος, τελείως. Ναι, σωστά, ναι, δεν μπορεί ο Δήμαρχος να πάει. Τόσο κόσμο δεν έχω δει. Τι λέει ρε παιδί μου? Μόνο αυτό θα σου πω και δυστυχώς δεν είχα μαζί μου κάμερα ή φωτογραφική μηχανή για να μπορέσω να πάρω ένα πλάνο. Ναι. Επειδή το κινητό που έχω είναι επαγγελματικό και για δεν έχει μου... κάμερες και τέτοια πάνω, δεν είχα τη δυνατότητα. Για πες μου κάτι. Την επόμενη φορά όμως θα έχω. Γιατί θα πάω να κάνω ρεπορτάζ. Το μόνο κανάλι το οποίο έτσι, και να σου πω κάτι, πες και στον Γουρί, θα του γράψω κανένα email στο γιο ή στον πατέρα εκεί, ότι έκανα μια έτσι έρευνα εδώ, δηλαδή μια σφυγκομέτρηση. Ναι. Ξέρεις ότι το πρώτο δελτίο ειδήσεων σε όλο τον πλανήτη είναι το Κόντρα? Εγώ θα σου πω ότι βγάλαμε την εφημερίδα, την Κόντρα News. Όχι, δεν σου λέω για την εφημερίδα, σου λέω για το κανάλι. Όχι, θα σου πω. Η Κόντρα News αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη εφημερίδα σε πωλήσεις και πάει για πρώτη. Ναι, εγώ σου λέω για το κανάλι σε εγώ σου λέω στο εξωτερικό σε ακροματικότητα. Στο εξωτερικό το ξέρουμε. Διότι, κοίταξε στο εξωτερικό, να σου πω τι γίνεται. Ποια κανάλια έχουν τη μεγάλη κίνηση? Το Κόντρα, το δικό μας το κανάλι βεβαίως έχει μεγάλη κίνηση. Το Κόντρα έχει τεράστια κίνηση και θα σου πω γιατί, όπως και το Έξτρα και το Sky. Τρία μόνο κανάλια έχουν μεγάλη κίνηση στο διαδίκτυο εκτός Ελλάδος. Και αυτά τρία κανάλια που εκπέμπουν, το Κόντρα, το Έξτρα και το Sky. Όλα τα υπόλοιπα κανάλια, ξέρεις, είναι κλειδωμένα τα IP τα δικά τους. Δεν τα αφήνουν τα προγράμματα να βγουν εκτός Ελλάδος. Και ο λόγος είναι ότι αυτοί εμπορεύονται γιατί θέλουν να έχουν δορυφόρο, να χρεώνουν τον κάθε Έλληνα να πληρώνει εκεί πέρα. Ναι, βεβαίως. $30, $40 και είναι περιορισμένος ο αριθμός των τηλεθεατών σε αυτά τα κανάλια. Να φανταστείς εδώ και 15 χρόνια, ο Αντένας όταν πρώτο ήρθε εδώ πέρα είχε περίπου 40.000 subscribes στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Που εκείνη την εποχή λέγαμε 40.000 δεν είναι τίποτα. Εδώ έχω 750.000 στην περιοχή μου. Ήδη μεγάλη. Σήμερα έχει πέσει το ποσοστό του Αντένα στα 6.500 άτομα subscribe σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Το πιστεύεις? Δηλαδή, γιατί... Και ξέρεις ποιος ο λόγος γιατί έχει πέσει, γιατί αυτά τα κανάλια δεν κάνουν subscribe οι Ελληνοαμερικανοί? Ναι. Ένας λόγος πολλά, είναι... Ένας λόγος... Είναι η προπαγάνδα. Δεν είναι αυτό, αυτό είναι τελευταία η προπαγάνδα. Ένας από τους λόγους είναι ότι τα προγράμματά τους είναι σχρά. Δηλαδή εδώ στην Αμερική μπορεί να είναι στην Ελλάδα, έχουν συνηθίσει στην Αμερική, δεν να σηκώνει τώρα να έχει ο πατέρας και η μάνα ένα πρόγραμμα ελληνικό και να έχουν τα παιδιά τους και να αρχίζει ο άλλος να μιλάει με μια γλώσσα 10 μέτρα, ας πούμε, με πορνογλώσσα, ξέρεις, βρώμικες λέξεις, θα σε γά και που και λα λα λα, τέτοια πράγματα τα οποία δεν τα σηκώνουν στην Αμερική. Εδώ απαγορεύονται σε ταινίες στην Αμερική. Δηλαδή υπάρχουν ταινίες, εντάξει, πας δεις στον κινηματογράφο, αλλά σε ανοιχτή τηλεόραση, no. Δεν τα επιτρέπουν. Βέβαια, υπάρχουν επίσης και συνδρομητικά κανάλια κλειδωμένα τα οποία είναι για μεγάλους. Εντάξει, αυτά είναι τα λεγόμενα. Ναι, έχει. Εδώ στην Αμερική υπάρχει ελευθερία. Υπάρχουν τα πόρνο. Ναι. Να πάει ο άλλος να δει και πέρα, πληρώσει και να δει. Αλλά γι' αυτό εδώ δεν τα πληρώνουν αυτά τα κανάλια, διότι ο Έλληνας εδώ στην Αμερική είναι the old fashion. Ας το πούμε έτσι. Είναι οικογενειάρχης. Κρατάει την οικογένειά του. Και δεν θέλει το παιδί του να βγει, ας πούμε. Έτσι πρέπει. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον υγιές. Ναι, ενώ στην Ελλάδα τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα πολύ μολυσμένο περιβάλλον. Με βρυχές, με διάφορα, με βομολογίες και με όλα αυτά. Ναι. Φαντάσου μετά το παιδί αυτό τι θα γίνει. Μα γι' αυτό χάνουν τα παιδιά του στην Ελλάδα. Άλλο. Αν ενηλικιωθεί το παιδί και αναλάβει μόνο του τα ενία τη ζωή του, αυτό είναι άλλο πακέτο μετά. Ναι, αυτό είναι ελεύθερο να κάνει τι θέλει. Να κάνει τι θέλει μετά. Τότε είναι η ευθύνη των γονέων.
Και της κυβερνήσεως. Και της κυβερνήσεως. Γιατί δεν μπορεί η κυβέρνηση να επιτρέπει πορνοκανάλια, όπως τα λέει και ο Μιχαλολιάκος, καλά τα λέει, πορνοκανάλια. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, ας πούμε την αλήθεια. Έχω στο σπίτι μου, έχω αυτά τα μποξάκια ξυπνήσεις που έχει και το κόντρα μέσα και όλα τα κανάλια. Έχει 75 κανάλια μέσα. Δεν πληρώνει συνδρομές, είναι το ένα τα κανάλια αυτά, ξέρεις. Ναι, ναι, κατάλαβα. Και μια φορά έβλεπα ένα, θα πω όνομα, ένα κανάλι, μεγάλο κανάλι. Συγκεκριμένα, ας πούμε, κάποια εκπομπή ήταν εκεί πέρα. Και σε μια στιγμή πήγα στο μπάνιο και μέχρι να γυρίσω βγάζει μικρή κόρη μια φωνή. Μπαμπά, το κανάλι σου έχει μια γυμνή, λέει. Και πραγματικά γυρίζω στη ρεύτη να δω σε αυτό το συγκεκριμένο κανάλι. Από την Ελλάδα τώρα, αυτό νόμιζα το κανάλι το δικό μου, καταλαβαίνετε. Και βλέπω μια χοντρή να κάνει μασάζ, ας πούμε, με κάτι παράξενα μηχανήματα, ξέρεις, αυτά τα οποία πουλάνε για να υποφελούνται οι γυναίκες. Και εγώ πώς την κάνει η γυμάνα της. Και το βάζω στην τηλεόραση αυτό το πράγμα. Εδώ, αν πήγαινε αυτή η εκπομπή στην Αμερική, το κανάλι αυτό θα έχει κλείσει. Και ένα πρόστιμο μισό εκατομμύριο δολάρια. Εδώ μπορεί ξαφνικά από λάθος ένα κανάλι να παίξει μία ταινία στις 11 το βράδυ που έχει. Όχι σκληρό, αλλά soft πορνό. Ναι, είδαμε μία φορά στην Άρτη και πέρα στο background του. Μπράβο, ναι, ναι. Και έγινε το μόνο που θα γίνει, ναι. Το μόνο που θα γίνει είναι αν ευαισθητοποιηθεί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να ρίξει κάποιο πρόστιμο. Ναι. Το οποίο πρόστιμο βέβαια, ξέρεις, κυλάει, παρακυλάει, ξανακυλάει, μειώνεται αυτό, συζητιέται κάτι, κάποια στιγμή. Εδώ πρέπει να είναι ανεξάρτητο αυτό. Δεν το πληρώνει κανείς και τελείωσαν όλα με λιγάλα. Αυτό θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από κάθε πολιτική, από κάθε πολιτικό κόμμα το συμβούλιο αυτό στην Ελλάδα και να κρατάνε να συμφωνήσουν όλοι εκεί και ότι έχει πρόστιμο. Έκανε αυτό, έχεις πρόστιμο. Δυστυχώς, αλλά είναι μόνο στα λόγια. Έχεις, δεν είναι ανεξάρτητο. Έκανες προπαγάνδα υπέρ ενός κόμματος, μπουμ, έχεις φυλακή και όχι μόνο αυτό και πρόστιμο. Τώρα εδώ μπροστά μου έχω μία ανακοίνωση που εξέδωσε η Χρυσή Αυγή για την πολιτική, όπως το λέει, αλητεία Βενιζέλου Σαμαρά και αριστεράς. Oh. Η ανακοίνωση είναι γιατί η ψηφοφορία που έγινε σήμερα δεν αφήσανε να ψηφίσουν και οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής που είναι μέσα προφυλακισμένοι. Ναι. Άρα δεν αφήσανε να ψηφίσουν. Γιατί δεν τους έχουν αφαιρεθεί τα συνταγματικά τους δικαιώματα. Και πρέπει να ψηφίσουν οι άνθρωποι. Δεν έχουν στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, οπότε κανονικά πρέπει να ψηφίσουν. Ναι, ναι. Έστω και από μέσα, από τη φυλακή. Και συγκεκριμένα λέει η ανακοίνωση: πολιτική αλητεία αποτελεί η αντισυνταγματική στέρηση ψήφου από τον Γενικό Γραμματέα και δύο ακόμη βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Η Χούντα Βενιζέλου Σαμαρά στοχεύει στην αλλίωση των αποτελεσμάτων των επερχόμενων κρίσιμων ψηφοφοριών για τα νέα επονίδιστα μνημονιακά μέτρα. Κατάλαβα. Αυτή την πράξη πολιτικής αλητείας συμμετέχει συνειδητά και η αριστερά. Ολόκληρο το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα έχει δώσει τα χέρια στον βρώμικο πόλεμο κατά της Χρυσής Αυγής. Αυτή είναι η ανακοίνωση από το γραφείο τύπου. Ναι, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Έγινε χτες η 17 Νοέμβρη για το Πολυτεχνείο. Και ξέρεις, εδώ στην Αμερική οι Αμερικανοί δεν τη βλέπουν αυτή σαν μια επίσημη γιορτή, όπως τη λένε αυτοί οι αριστεροί, ότι από τη μέρα του Πολυτεχνείου γεννήθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Και εγώ τους λέω, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος. Η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν γεννήθηκε. Αυτό είναι υποτιμητικό για την Ελλάδα να βγαίνει ο παππούλιας και κάθε παππούλιας, όπως βγήκε σήμερα, να υποστηρίξει τους Εβραίους. Και είπε ότι θα πρέπει να σταματήσουν να κατηγορούν τους Εβραίους κτλ. Ο παππούλιας στο πισίμα. Το έχεις στο δικό σου, νομίζω. Αυτό το είπε σε όλα τα δελτία. Ναι. Το έπαιξαν όλα τα δελτία. Ναι. Βέβαια. Γιατί εάν καθίσουμε να αναλύσουμε από όχι πολύ παλιά, να πούμε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, ναι, το ρόλο που έχουν παίξει διάφοροι λαοί στην έκβαση της ιστορίας, οι Εβραίοι, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, θα δούμε ότι υπάρχουν πολλές ενστάσεις. Ναι. Δεν έχουν κάνει καλά πράγματα. Σωστά, δεν έχουν κάνει καλά πράγματα. Έτσι. Ναι. Εμείς η μικρή Ελλαδίτσα, για να τα βάλουμε και λίγο έτσι σε τάξη, mm-hmm, εάν δεν αντιστεκόμασταν εμείς να πούμε το όχι στους Ιταλούς και στους Γερμανούς και να καθυστερήσουμε τον Χίτλερ να πάει κάτω στη Μέση Ανατολή,
Ας είναι καλά ο μεγάλος ο κεφαλονίτης ο Μεταξάς που το είπε το όχι που κοιμόταν 4 ώρες και όχι αυτοί που λένε οι αριστεροί που βγαίνουν και λένε το είπε ο λαός το όχι. Τι σηκώθηκε ο λαός 4 ώρες το πρωί. Θα σου πω το εξής, ότι εάν τον είχαμε αφήσει εμείς να περάσει το χείδελ, του λέγαμε έλα ρε μεγάλε, παίρνα, χρησιμοποίησε και τα λιμάνια να φύγεις κάτω, εμάς δεν θα μας πειράξεις, μια χαρά, είμαστε φιλάραγε έτσι, ναι. Δεν τρέχει τίποτα. Ούτε Ρωσία θα υπήρχε, ούτε τίποτα. Θα ήταν όλος ο πλανήτης μια μεγάλη Γερμανία. Ναι, θα έτυχε αλλάξει ο κόσμος. Και νομίζω δεν έχει αντίρρηση κανένας αυτό που λέω. Εγώ το έχω πει και να σου πω και κάτι, και οι Αμερικανοί εδώ. Και έγινε και κάποια κριτική, ας πούμε, τεσένα, και το είχατε παρουσιάσει και στην Ελλάδα, νομίζω. Κάποια κριτική από τους Έλληνες στην Ελλάδα και από μέσα στα Υπουργεία, ότι γιατί λέει το Όχι Day στην Αμερική, ένας που κάνει celebration την ημέρα του Όχι, και παρουσιάσε ένα βίντεο φιλμ, κλίπ περίπου 10 λεπτά στην αγγλική γλώσσα για τους Αμερικανούς. Και μίλαγε ο Μπιλιράκης, μιλάγανε πολιτικοί, μιλάγανε διάφοροι, και την ημέρα αυτή του Όχι. Και το ρόλο που έπαιξε η Ελλάδα σε αυτό το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ότι χάρη στην Ελλάδα, χάρη στο νησί των γενναίων την Κρήτη, χάρη στον Ιωάννη Μεταξά που είπε 4 ώρα το πρωί στο Μουσουλίνι, ξέρεις κάτι, ξέχασε το, ένα όχι, δεν συνεργάζομαι μαζί σας, και τους περίμενε στη γωνία, έγινε μια καθυστέρηση περίπου 5 μήνες, 6 μήνες, τους έπιασε ο χειμώνας τους Γερμανούς. Και εδώ στην Ελλάδα κατακρίνουν αυτό το φιλμ γιατί είχε λέει τον Ιωάννη Μεταξά επάνω. Εγώ ξέρω γιατί ότι... Γιατί θέλω να αλλάξω την ιστορία δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή το ρούπελ, ναι, το οχυρό, το οποίο είναι ίσως και η πιο ένδοξη στιγμή της νεότερης στρατιωτικής ιστορίας της Ελλάδας, είναι το μοναδικό οχυρό που δεν έπεσε, δεν έπεσε, δεν το γκρεμίσανε, δεν το κατακτήσανε. Απλώς όταν πλέον τελειώσανε τα πυρομαχικά, τελειώσαν όλα και δεν υπήρχε τίποτα άλλο να ρίξουνε, αναγκαστήκανε πλέον όχι να παραδοθούνε, να συνθηκολογήσουνε. Και όταν φεύγαν οι στρατιώτες μας από εκεί, η εντολή του Γερμανού στρατηγού ήτανε να παραταχθούν όλοι και να τους χαιρετήσουνε. Ναι. Και φύγανε οι στρατιώτες μας με τα όπλα στα χέρια. Δεν τα πήρανε. Βέβαια. Έτσι. Ναι. Δεν είχε γίνει ποτέ πουθενά στην ιστορία αυτό το πράγμα. Για πες τώρα με την... Αυτό το οχυρό το Ρούπελ φτιάχθηκε με τα λεφτά του ΙΚΑ Βορείου Ελλάδος. Μπράβο. Έτσι. Ναι. Δεν στήχησε στο ελληνικό κράτος ούτε μία δραχμή. Ναι. Έτσι. Και τα λεφτά αποσβέστηκαν κιόλας. Ναι. Αυτά τα κανομεταξάς. Ο δικτάτορας, μωρέ, ξέρεις. Για να μιλάμε με αυτούς τους όρους που θέλουν κυρίως οι αριστεροί. Ο δικτάτορας δημιούργησε το ΙΚΑ. Ο δικτάτορας με τα λεφτά έφτιαξε το χειρό. Ο δικτάτορας ήταν αυτός που έφερε το 8ωρο στην Ελλάδα. Αυτός που είναι μπράβο, που έφερε το 8ωρο στην Ελλάδα. Που έφερε το Σαββατοκύριακο να κάθεσαι στην Ελλάδα. Ναι, που δουλεύαν οι Έλληνες. Δουλεύαν οι Έλληνες σαν βόδια, ξέρεις. Τίποτα. Από την Ανατολή του ήλιου μέχρι τη Δύση. Βέβαια. Ναι. Δεν υπήρχε, μου το έχει πει ο παππούς μου. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε, με το που άνοιγε, με το που ξημέρωνε ήταν έξω, στη δουλειά. Ναι. Βρέξει, χιονίσει, χιόνια, καταιγίδες, εκεί ήτανε. Μετά ήρθε ο Μεταξάς και τα έφτιαξε. Και έφτιαξε το ΙΚΑ, έφτιαξε το ωράριο, έφτιαξε το 8ωρο. Έφτιαξε την ασφάλεια. Είχες ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μάλιστα. Αρρώστενες και είχες κάπου να πας. Ήτανε μεγάλη η φυσιογνωμία ο Μεταξάς. Μεγάλο πράγμα αυτό που μετά, έχει κάνει. Μεγάλο σύγχρονος. Ο βασιλιάς δεν τα πείραξε αυτά. Κανείς δεν τα πείραξε. Κανείς δεν τα πείραξε. Ένας δικτάτορας ο Παπαδόπουλος δεν τα πείραξε αυτά. Τα ενίσχυσε κι άλλο. Ναι. Έτσι. Και ήρθαν οι ιδρυτές της... Πώς το είπες, ιδρυτές? Οι ιδρυτές της Δημοκρατίας, γι' αυτό δεν είπα Παπαπούλιας. Ναι. Ότι μετά το 1974 ιδρύθηκε η Δημοκρατία στην Ελλάδα. Αυτό δεν είπε. Τι δημοκρατία είναι αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θαύουνε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα κανάλια στην Ελλάδα δεν το σχολιάζουν. Εγώ το έχω σχολιάσει από χρόνια τώρα και τους λέω. Και εδώ που προχώρησαν εδώ οι πολιτικοί από το Πασόκ, μια δημοκρατία, τους λέω. Καλά, δεν τρέπεστε και λιγάκι, λέω. Δεν τρέπεστε, λέω. Κάνε τους πολιτικούς να λέτε ότι η δημοκρατία άρχισε το 1974. Ήρθε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Η δημοκρατία είναι στην Ελλάδα εδώ και 2.000 χρόνια. 6.000 χρόνια. Τι κουβεντιάζεστε. Και λίγα λες. Τι κουβεντιάζεστε. Δηλαδή η Ελλάδα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε η Ελλάδα.
Μα δεν θέλουν, θέλουν να αποκοπούν από αυτό το κομμάτι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι, κακώς βέβαια το λέω αυτό, γιατί έτσι υποτιμώ τους ανθρώπους γενικότερα. Ναι. Αλλά τι να κάνω, πρέπει κάπως να τους προσφωνήσω. Με αυτά που κάνουν θέλουν να αποκοπούν από την ιστορία τους. Δεν θέλουν να είναι Έλληνες. Δεν μπορεί ένας Έλληνας να κάθεται να λέει τέτοια πράγματα. Δεν δυνάται, δεν είναι δυνατόν, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα σβήσω εγώ την ιστορία μου, θα ξεχάσω εγώ την ιστορία μου. Θα ξεχάσω όλους αυτούς που πολέμησαν για να έχω εγώ αυτή τη στιγμή μια πατρίδα που λέγεται Ελλάδα. Να πατάω τα πόδια μου για να και να λέω είμαι στον τόπο μου. Έχεις δίκιο. Θα ξεχάσω όλους αυτούς που ξενιτεύτηκαν και βοήθησαν οικονομικά να δημιουργηθεί η Ελλάδα. Γιατί ο αδερφός της μητέρας μου μετανάστης ήταν. Ναι. Δεν μπορώ να τα ξεχάσω εγώ όλα αυτά. Κανένα δεν μπορεί να τα ξεχάσει όλα αυτά. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι η γιαγιά μου, η μητέρα της μάνας μου, με τον ξάδερφό της σώθηκαν από τη θεία της, επειδή το μικρό τον έβαλε στον κόρφο της, την γιαγιά μου την πήρε αγκαλιά και βούτυξε μέσα στη θάλασσα για να σωθεί από τη Σμύρνη. Και την μάζεψε το πλοίο, ένα αγγλικό πλοίο, και την έφεραν στην Ελλάδα. Θα τα ξεχάσω όλα αυτά. Δεν θέλω, γιατί δεν... Να σβήνω τον εαυτό μου. Να σου πω κάτι, γίνεται καμία γιορτή για τη Σμύρνη ποτέ? Ποτέ. Κάνουν γιορτή για το πανεπιστήμιο. Διάφοροι σύλλογοι και οργανώσεις κάνουν κάτι. Κάνουν τις γιορτές τους κανονικά. Αυτή όμως θα έπρεπε να είναι μια εθνική εορτή στη Σμύρνη. Μια εθνική εορτή, όπως και για τους πόντιους. Το ολοκαύτωμα των ποντίων. Θα έπρεπε να είναι μια εθνική εορτή. Μπράβο. Έλληνες ήταν και αυτοί. Κοίταξε, εδώ τώρα θα κάνουμε εθνική εορτή το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Άκου πράγματα. Γι' αυτό ο παππούλιας μπήναγε σήμερα, γιατί εμείς τους κυνηγήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Εμείς μια φορά δεν πρόκειται, ο σταθμός μας δεν πρόκειται να κάνει celebration. Στην εκπομπή, θυμίσου το αυτό που σου λέω, ότι θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε εθνική εορτή το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Για ποιο λόγο, τι τόσο πολύ ας πούμε. Γιατί σου εξηγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνούν δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες. Με αυτά που κάνουν δεν χαρακτηρίζουν κανένα. Καλά, καλά, εσείς εκεί κάτω τι κάνετε, γιατί ο κόσμος δεν ξεσηκώνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί ο κόσμος έχει υποστεί ένα τεράστιο σοκ. Δηλαδή το κάνατε ξεπίτα, κοίταξε, αυτό είναι με ενετημένο σχέδιο. Μην ξεχνάς ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική και με τα κόμματα και όλα αυτά, ένα από τα βιβλία που έχουν διαβάσει και το έχουν αποστηθήσει είναι το δόγμα του σοκ. Ναι. Βάσει αυτού φτιάχνουν την πολιτική τους, τη στρατηγική τους, το πώς θα επιτεθούν στον πολίτη ώστε να τον έχουν υποχείριο και να μην μπορεί να αντιδράσει. Να του λένε ότι θα σου κάνουμε αυτό, θα σου κάνουμε εκείνο και να μην φέρνει αντίρρηση. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Σου κόβουν τη σύνταξη. Σου κόβουν την ιατροφαρμακευτική σου περίθαλψη. Ναι. Σου κόβουν το μισθό σου. Σου στερούν την ελευθερία σου. Σου παίρνουν το σπίτι. Σου παίρνουν τα μάξι σου. Τα παίρνουν όλα. Και τους λες και ευχαριστώ, δηλαδή. Και τους λες ευχαριστώ. Ναι, είναι πράγματα αυτά. Λοιπόν, είναι πράγματα αυτά. Ναι. Αυτά δεν πιστεύω ότι κάποιος που νιώθει στο κόκαλό του μέσα στο μεδούλι του Έλληνας ότι θα τα έκανε αυτά. Ναι. Είναι, δεν νομίζω να υπάρχει. Είναι φοβερό να σου πω κάτι αυτό. Εμείς δίνουμε μάχη για πάρα πολλά χρόνια, δυστυχώς όμως. Εάν έχεις δει, σε κάθε εκπομπή του πιεστηρίου πλέον, ναι, το κλείσιμο της εκπομπής παίζουμε ένα βίντεο. Το οποίο το ηχητικό λέει ότι και εγώ θέλω να ζήσω και τα πλάνα που βλέπεις είναι πλάνα τα οποία τα έχουμε τραβήξει εμείς με την κάμερα του Κόντρα, ναι, στην Αθήνα τα έχω δει. Του 2013. Το 2013. Δεν είναι στην Αθήνα του 45 ούτε του 30. Του 30. Ναι. Είναι στην Αθήνα του 2013. Ναι. Έτσι. Αυτά τα πλάνα που βλέπεις, γερόντια να ψάχνουν στα σκουπίδια, να πηγαίνουν στις λαϊκές, στο κλείσιμο της λαϊκής που μαζεύουν οι άνθρωποι τους πάγκους και αφήνουν τα σάπια φρούτα και τα λαχανικά κάτω και να τα τρώνε. Παίρνουν και να πηγαίνουν να τα τρώνε. Τι είναι αυτό? Τι είναι το πράγμα, το 2013. Μη είχε πάρει τηλέφωνο ένα παιδί την περασμένη εβδομάδα και μου λέει, Άγγελ, έχω να φάω μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Και πολλά. Δεν έχεις ιδέα. Δηλαδή κουβεντιάζεις για τρελά πράγματα, δηλαδή. Θέλουμε ώρες ολόκληρες να τα πούμε και να τα πούμε. Ναι. Αυτό όμως, για να πάμε πίσω, εγώ με τώρα να καλωσορίσουμε και το φίλο μας από την Ελβετία στο Skype. Γεια σου αγαπητέ, είναι ο Αντώνης. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Άγγελε, τι κάνεις? Πώς πάτε εκεί στην Ευρώπη?
Εδώ, καλά, εδώ είναι τρίτη χώρα, δεν είναι ενωμένη με Ευρώπη. Απλώς έχουν ορισμένες συνθήκες εργασίας. Α, και δεν είσαστε δηλαδή εσείς, δεν ανήκετε στο, στο εβραϊκό κύκλωμα. Συγγνώμη, ευρωπαϊκό κύκλωμα. Όπως το είπες, εδώ είναι περισσότεροι. Στο εβραϊκό κύκλωμα. Ναι, δεν ανήκετε εσείς εκεί. Είναι πολύ περισσότεροι από παντού. Αχα. Ωραία, έχει κρύο, κάνει κρύο εκεί, τι τώρα είναι έτοιμος για χιόνι. Α. Έχει βρέξει τις προάλλες, είχε κάτι δυνατούς αέριδες. Α, καλά. Τώρα εντάξει, είναι 4-5 βαθμούς. Ναι. Συννεφιασμένος είναι, αλλά γράφει. Εδώ ό,τι γράφουν είναι ακριβείς, δεν λένε ποτέ. Ωραία. Υποθέσεις. Να καλωσορίσουμε δηλαδή, και το Χρήστο από την Αμαλιάδα. Διάνα. Έλα το Αντώνη, περίμενε. Χρήστο, γεια σου Χρήστο. Χρήστο, με ακούς? Δεν ξέρω ή δεν μπαίνει ο Χρήστος. Είχαμε και τον άλλον, τον Σπύρο. Σπύρος, ήταν, ναι. Χάθηκε ο Σπύρος. Χρήστο, με ακούς? Δεν ξέρω ή δεν μπαίνει στη γραμμή. Τέλος πάντων. Πάνω. Ναι. Για το θέμα της 17 Νοέμβρη. Εγώ έχω πει, προτού μου πεις εσύ κάτι, θα σου πω εγώ το εξής, τι λέω για δεκαετίες τώρα, εντάξει. Βεβαίως. Και δεν φοβάμαι κανέναν. Από ανέκαθε. Μερικοί από εσάς οι κάτω μου λένε, βρίζεις στην Ελλάδα μας, στη χώρα μας, στη γη που έφερε τα φώτα και τον πολιτισμό, βρίζεις. Κυρίες και κύριοι, τους λέω, εγώ δεν βρίζω κανένα βουνό, ούτε τη θάλασσα, ούτε την Κεφαλονιά, ούτε τη μάνα που με γέννησε. Εντάξει. Αλλά ούτε και τους πολιτικούς βρίζω. Αλλά λέω ακριβώς την αλήθεια. Και λέω ότι το Πολυτεχνείο ήταν μια εβραϊκή νουβέλα, ήταν ένα σύστημα για να σας κάνετε να πιστέψετε και να τρέχετε στην Αμερικανική πρεσβεία, δημιουργήσαν τον αντιαμερικανισμό, βοήθησε και η Τουρκία στο Πολυτεχνείο, βοήθησαν και οι Εβραίοι, βοήθησαν πάρα πολύ να δημιουργηθεί αυτό το Πολυτεχνείο και να διατηρείται σαν ένας ιερός τόπος ότι σκοτωθήκαν χιλιάδες άτομα. Και βλέπω τώρα χτες στην τηλεόραση ένα παιδάκι 3 χρονών να πάει ο πατέρας στο παιδάκι του και να πει εδώ ήταν που σκοτωθήκαν χιλιάδες άτομα. Μα δεν τρέπονται και λιγάκι να είναι στα παιδιά τους τέτοια πράγματα. Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί που θα μεγαλώσει και θα δει την πραγματικότητα. Σαν και τον άλλον, δεν μου λες πάνω, το παρουσιάζεσαι σήμερα στην τηλεόραση, αυτός ο κομμουνιστής που πέθανε στην Κύπρο, ένας γιος, τι είναι, δήμαρχος ήταν, και τον θάψανε και στην κηδεία του βάλανε τη ρωσική σημαία πάνω. Όχι τη ρωσική, την κομμουνιστική σημαία, το σφρίγγι, το δρεπάνι. Την κομμουνιστική σημαία, ναι. Ναι, δηλαδή τρελό πράγμα. Πώς η Εκκλησία τον δέχτηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί οι κομμουνιστές δεν πιστεύουν σε Θεό ούτε σε Χριστό. Κανονικά δεν έπρεπε να τον δεχτεί. Είχα δεν είναι πουλημένοι αυτοί οι παπάδες εκεί κάτω, στην Κύπρο. Οι κομμουνιστές είναι δηλωμένο, είναι δηλωμένο, αλλά και το ξέρουμε όλοι μας, είναι και στα κοιτάπια τους μέσα, να το πω έτσι. Αθεϊστές. Ότι είναι αθεϊστές. Βέβαια είναι αθεϊστές. Δεν έχουν θρησκεία. No. Δεν πιστεύουν πουθενά σε κανένα Θεό. Δεν πιστεύω σε κανένα Θεό. Γιατί αν πιστεύαν έστω και σε κάποιον αρχαίο Θεό, δηλαδή στο Δία ή στο ξέρω εγώ ποιον, ας βρουν κάποιον να μου πούν πιστεύω εκεί, θα τους έλεγα οκ, καλά κάνεις, μπράβο, πιστεύεις. Αυτοί δεν πιστεύουν πουθενά. Δεν πιστεύουν πουθενά. Μια πίστη. Όχι, είναι από το κεφάλαιο του Μάρξ που το λέει μέσα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν βάζεις την σημαία του κουκουέ πάνω σου, του κομμουνισμού, είναι σαν να αποτάσσεσαι την, να το πω, τον κόκκινο στρατό, την ιδιότητά σου ως πολίτης της χώρας που ζεις. Δηλαδή εγώ είμαι Έλληνας, θέλω την ελληνική σημαία γιατί Έλληνας είμαι. Άρα και αφού θέλεις την κομμουνιστική, να μην σε θάψουμε σαν Έλληνα, να σε θάψουμε σαν Ρώσο. Λέω εγώ, έτσι λέω, υποθέσεις κάνω. Ναι, 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 ναι. Αλλά η λογική αυτό δεν προτάσει. Δεν προτάσει ότι... Καλά, δηλαδή, αυτοί, εκεί ο Αμερικανός π.χ. που θα βάλει την Αμερικανική σημαία πάνω του θέλει να τα αφήσει σαν Αμερικανός. Δεν θέλει να τα αφήσει σαν Ινδός. Ναι. Κάνω λάθος. Δεν κάνω λάθος. Σωστά. Είναι ο άνθρωπος είναι Αμερικανός. Πολίτης. Είναι Αμερικανός. Βέβαια, ναι. Αγαπάει το κράτος. Κάθε πολίτης. Στην Ελλάδα είναι Εβραίοι. Με ελληνικά ονόματα. Δεκάτε τι είπες, Αντώνη. Σωστό. 6% είναι Εβραίοι με ελληνικά ονόματα. Σωστό. Μεγάλο ποσοστό στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που τους κρύβανε. Ο Κοέν στη Ρόδο είχε άλλο όνομα το οποίο γνωρίζω και είναι και συγγενής του καθηγητή. Γιατί παντρεύτηκε ο γιος του από το Βόλο την Ανεφιά, ξαδέλφης του, κάτι τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Ο Σακής είχε άλλο όνομα.
Ο Αρκαντεφ που είχε την τράπεζα στη Ρόδο είχε ελληνικό όνομα. Όσοι δεν είχαν ελληνικά ονόματα ή και όσους προδοθήκανε μαζί με τους Έλληνες, τους βάλανε σε ένα καράβι μέσα και όσοι Ιταλοί πήγαν να τους καλύψουν και εκείνους μαζί με στη Μαούνα και τους πυροβολήσανε έξω από στα ανοιχτά της Ρόδου. Και μετά οι Γερμανοί σκοτώσαν και τους Ιταλούς. 70.000 στρατό Ιταλικό υπήρχε. Ιταλοκρατούμενα ήταν τα Δωδεκάνησα. Και δεν έμεινε κανένας. Επίσης πολλοί Εβραίοι φύγανε από τα Ιόνια νησιά και πήγανε κάτω σε Ισραήλ. Ναι, ναι. Και υπάρχουν εκεί συνοικίες ολόκληρες που μιλάνε ελληνικά. Ναι. Η οποία είχε στείλει ένα τάγμα Κωνσταντινοπολιτών. Όλοι αυτοί, για να σας συγκυρώσω, έχουν ελληνικά ονόματα, έτσι. Ναι. Όλοι όσοι φύγαν από τα Ιόνια και πήγαν κάτω στο Ισραήλ έχουν ελληνικά ονόματα. Ναι, αλλά είναι Εβραίοι. Εβραϊκά. Ναι, γι' αυτό έχουμε. Κοίταξε, εμείς έχουμε πάρα πολύ ακροατήριο στο Ισραήλ. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε σε κανέναν το τι θα σκέφτεται. Το Μινέικο που ανήκει ο Παπανδρέου, τι είναι. Εβραϊκό είναι. Εντάξει, δεν έχουμε τίποτα με τον Άνε. Κοίταξε, εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση με το να είναι κάποιος Εβραίος ή Μουσουλμάνος ή οτιδήποτε. Αυτό, εγώ ασπάζομαι του καθενός τη θρησκεία και το πιστεύω και το δόγμα του. Ένα πράγμα το οποίο όμως δεν μου αρέσει, ότι δεν μπορείς να είσαι αγαπητός. Όπως τώρα κατακρίνω αυτούς κάτω στην Αίγυπτο και στη Συρία που πιάνουν τα παιδιά 17 χρονών και τους κόβουν τα κεφάλια. Οι Μουσουλμάνοι τους Χριστιανούς. Ναι, βεβαίως. Αυτό το κατακρίνω. Αλλά δεν έχω τίποτα επαναντία στους Μουσουλμάνων. Έχω πάει εδώ στη μουσουλμανική κοινότητα στη Τάπα. Έχει μεγάλη μουσουλμανική κοινότητα. Οι άνθρωποι είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι, σαν και εμάς Έλληνες. Οικογενειάρχες με τα παιδιά τους, τα γλέντια τους, τα πάντα τους. Περνάνε πολύ ωραία. Αλλά αυτό το κακό που συμβαίνει εκεί κάτω στην Αραβία, ρε παιδί μου, για το όνομα του Θεού. Τους κόβεις τα κεφάλια 15 ποδιών. Έτσι όπως πάνε, όπως πάνε τα πράγματα, θα αναγκάσουν όλους τους υπόλοιπους λαούς να κάνουν ό,τι έχει κάνει η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία έχει νόμο που απαγορεύει το Ισλάμ. Το απαγορεύει. Το απαγορεύει δια νόμου. Ναι. Δεν μπορείς να θρησκευτείς Ισλαμικά μέσα στην Ιαπωνία. Βγες έξω από τη χώρα και κάνε ό,τι θέλεις. Α, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούτε να φτιάξεις τζαμί, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εδώ, επίσης θα τους κάνουμε τζαμί, Α, γεια σου Σπύρο. Νόμιζα ότι δεν είχες δει. Καλησπέρα Σπύρο και καλησπέρα στον Αντώνη. Καλησπέρα Σπύρο. Καλησπέρα, γεια σου Χρήστο. Χρήστο, είσαι εκεί. Καλησπέρα σε όλους και από μένα, σε όλη την παρέα. Εδώ είμαι, δεν ξέρω να ακούμε. Σε ακούω μια χαρά. Εντάξει. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν, το πρόβλημα τώρα, ας αφήσουμε τις θρησκείες και αυτά και τι λέει ο Παπούλιας. Για μένα, εγώ δεν δίνω βάση στον Παπούλια και αυτά που λέει. Εγώ αυτό το οποίο με ενδιαφέρει το εξής. Οι 17 Νοεμβρίου βγήκανε τώρα και τους είδα εκεί πέρα με τους πισούνους έξω. Κατεβάζα τα παντελόνια τους μπροστά στους αστυνομικούς. Αυτοί για μένα δεν είναι άντρες, είναι ανώμαλοι. Μήπως ψάχνουν να βρουν παιδάκια αστυνομικά να τους φτιάξουν. Οι 17 Νοέμβρη να ήταν του παπά τα παιδιά. Εγώ δεν μπορώ και του παπά. Ένα από το παιδιά, ένα πράγμα το οποίο εγώ θέλω να πω το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα γεννηθήκανε με μια, όπως λέει ο Παπούλιας, νέα δημοκρατία. Όχι νέα δημοκρατία, ότι εκεί γεννήθηκε η δημοκρατία. Και αυτοί νομίζουν ότι η δημοκρατία και η ελευθερία του ατόμου είναι με το να πας σε ένα δημόσιο χώρο και να κατεβάζεις το παντελόνι σου. Και ότι αυτό είναι μαγιά. Εντάξει. Δυστυχώς δεν βλέπουν ότι σήμερα είναι οι Έλληνες δεμένοι, όχι με τις αλυσίδες της Αμερικής, τις χειροπέδες που σου πετάει ο αστυνομικός στα χέρια, αλλά με αλυσίδες αυτές που είχαν οι Άγγλοι εν καιρό πειρατεία στην Καραβαϊκή, με βαρύδια στα ποδάρια χοντρά και αλυσίδες χοντρές. Από το λαιμό, τα χέρια και τα πόδια μαζί. Έτσι είναι ο Έλληνας σήμερα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ελευθερία του Έλληνα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα στην Ελλάδα. Δεν τα έχετε πάρει χαμπάρι, δηλαδή, με το να σε αφήνω να πάει να κάνεις σεξ με δεξιά και αριστερά και με γίδια και με κατσίκια και να κυκλοφορείς γυμνός στις πλάζες. Το μίσος αυτή είναι ελευθερία. Λαθασμένοι είσαστε. Η ελευθερία δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Δεν υπάρχει ελευθερία. Ακούω τώρα, έχουμε και τον... Ασφαλώς δεν υπάρχει. Ελευθερία ούτε δημοκρατία, άγγελε. Τίποτα. Λοιπόν, για να ακούσουμε... Βουλευτική δικτατορία έχει τώρα. Ναι. Ναι. Πάνω.
Ναι. Δεν μπορώ να ακούσω καλά, Άγγελε. Ξέρω, μπορεί να με κλείσεις ή να, εγώ σε να, ακούω, να επικοινωνήσουμε εγώ ξανά. Σε, δεν ακούγεται καλά. Εγώ σε ακούω καλά. Α, με ακούσεις. Εγώ σε ακούω πολύ καλά. Δεν ξέρω κάποιος από εκεί, αλλά εγώ σας ακούω καλά. Α, μπορεί να είναι η γραμμή πολύ. Έχει μπάφελ. Ναι. Είναι η γραμμή και τα λοιπά. Με καταλαβαίνεις, γίνεται κάτι, θα συμβαίνει και τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί έχουν φορτωθεί και δεν μπορώ να πάρω και άλλες γραμμές επάνω. Για λέγε λοιπόν, Θάνο, θέλω να μου πει, Σπύρο έναν αυτό, Σπύρο έναν αυτό, να μας πει ο Θάνος τι έγινε προχτές με το Πολυτεχνείο. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι αυτό το σκηνικό που κατέβασαν τα παντελόνια τους, εγώ θα πω χαριτολογώντας βέβαια ότι μάλλον λυμπίστηκαν τα γκλοφ που βλέπαν απέναντι. Για να γελάσουμε και λίγο, γιατί μόνο γέλια βέβαια δεν προκαλεί αυτό, αλλά πρέπει να το πάρουμε λίγο χαλαρά, γιατί αυτά τα παιδάκια είναι ανεγκέφαλα εντελώς. Μα αυτοί δεν είναι παιδάκια, αυτά είναι με μαγκλαράδες αυτοί. Τα οποία οι γονείς τους να είναι βουλευτές, να είναι διευθυντές οργανισμών, τραπεζών, έτσι. Ναι. Λοιπόν, γιατί αν συμβεί κάτι και τα μαζέψει η αστυνομία, τότε ανακαλύπτουμε ξαφνικά ότι είναι ο γιος του Τάδε, ο γιος του Τάδε, ο γιος του Τίδα. Και τρελανόμαστε και λέμε, κάτσε, τι έγινε. Πώς γίνεται αυτό. Ναι. Από τόσες καλές οικογένειες αυτά τα παιδιά. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει κανείς. Απ' την άλλη όμως, τα πλάνα που είδαμε εμείς και που κινηθήκαμε στο χώρο που γινόταν η πορεία, δεν ήταν κάτι σημαντικό, δηλαδή ξεφούσκωσε πλέον. Ξεφούσκωσε. Ο κόσμος δεν κατέβηκε. Ο κόσμος προτίμησε να πάει να ψωνίσει στα μαγαζιά που ήταν. Εγώ εξοργίστηκα που όλες τις συγκεντρώσεις... Ναι. Εγώ εξοργίστηκα όταν είδα διάφορα βίντεο από διάφορες πόλεις της Ελλάδος, δεν είδα μία ελληνική σημαία. Δεν όχι, μπορούσε να δω μια ελληνική σημαία. Μα η 17 Νοέμβρη δεν ανήκει. Να είναι Έλληνα. Άκουσε η 17 Νοέμβρη, Σπύρο. Η 17 Νοέμβρη, αγαπητέ φίλε, Σπύρο, δεν ανήκει στους Έλληνες. Φωνάζαν, άκουσα τα σλόγγαν που φωνάζανε ψωμί, παιδεία και ελευθερία. Ποια ψωμί και παιδεία και ελευθερία. Το λέγαν το 1974. Έχουμε παιδεία, έχουμε ψωμί, έχουμε ελευθερία. Και μάλιστα, μάλιστα σύμφωνα με ό,τι μου έχει πει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία το ξεκίνησαν να το φωνάζουν οι οικοδόμοι, τα εργατικά συνδικάτα που είχαν κάνει το Πολυτεχνείο, γιατί το Πολυτεχνείο καπηλεύτηκε από τους φοιτητές, καπελώθηκε από τους φοιτητές, το ξεκίνησαν οι οικοδόμοι, τα σωματεία. Ναι. Αυτοί παίζανε με τους αστυνομικούς γύρω γύρω από το Πολυτεχνείο ξύλο και σκοτωνόντουσαν, όχι φοιτητές. Ναι. Και μου το έλεγε αυτό γιατί, γιατί όλη αυτή τότε η γενιά των οικοδόμων, πλην μερικών, εξού και του πατέρα μου που είχε τελειώσει ένα σχολείο, ήταν αγράμματοι. Εγώ θυμάμαι το 1965. Και το βγάλαν το σλόγγαν αυτό γιατί, γιατί ζητάγανε κάτι καλύτερο όχι μόνο για αυτούς και για τα παιδιά τους. Mm-hmm. Τώρα το 1965 οι τότε φοιτητές θα μου πούνε ότι σώσαν την Ελλάδα. Από πού τη σώσαν την Ελλάδα? Ο Παπανδρέου έσπρωχνε τον Καναδά να έρθει πιο κοντά στην Ελλάδα, ο Καραμαλής στο Παρίσι, έτσι κι εγώ κάνω επανάσταση. Ναι. Και εγώ μπορώ να σώσω την Αμερική από εδώ που είμαι. Πάμε χαρά. Συγγνώμη κύριε, αλλά εσείς πιστεύετε ότι το Πολυτεχνείο έριξε τη δικτακτορία? Όχι βέβαια, σαφέστατα όχι. Σαφέστατα όχι. Η δικτακτορία αν έπεσε, έπεσε γιατί ο Παπαδόπουλος ήθελε να εξάγει και να βγάλει πετρέλαιο από τη Θάσο. Ένα λεπτό, μιλάτε, Αντώνη, ένα λεπτό, σε παρακαλώ, μιλάτε και δύο μαζί και δεν καταλαβαίνω. Τι είπες πάνω για τον Παπαδόπουλο? Ο Παπαδόπουλος δεν έπεσε από το Πολυτεχνείο. Ακριβώς. Ο Παπαδόπουλος έπεσε από τις ξένες δυνάμεις που σωστός δεν τον θέλανε πλέον. Γιατί ένα λεπτό, Αντώνη, σε παρακαλώ, περίμενε. Αντώνη, περίμενε ένα λεπτό. Ναι, πήγε να βγάλει από τη Θάσο πετρέλαιο, ελληνικό πετρέλαιο, και να το εξάγει στο εξωτερικό, όχι όμως σε δολάριο ή πετροδολάριο που λέμε, αλλά τώρα σε δραχμή. Ναι, και επειδή αν το έκανε αυτό η δραχμή θα ήταν ένα από τα ισχυρότερα νομίσματα στον πλανήτη. Ήδη ήτανε. Ήτανε, την καταστρέψανε. 30 δραχμές ήταν το δολάριο. 28 συγκεκριμένα. Ναι. Για αυτό το λόγο 23 δραχμές το δολάριο το 1968. Ήμουνα στην Ελλάδα, κατέβηκα και το
πήγα να ξαργυρώσω δολάριο, δεν το έπαιρνε κανένας, 23 δραχμές το ξαργύρωσα. Για να φανταστείτε ήταν... πόσο ισχυρή ήταν η δραχμή. Δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος, ήταν και άλλοι λόγοι. Πριν από αυτόν τον λόγο ζητήσανε για καθάρισμα του Μακαρίου και είπε δεν το δέχτηκε ο Παπανδρέου, θα το δεχτώ εγώ. Ο Τάσκα, πως το λέγανε αυτόν τότε στην πρεσβεία. Βεβαίως, ναι. Συγγνώμη να σας τα υπενθυμίσω. Δεν το δέχτηκε. Είπε εγώ είμαι στρατιώτης. Το τρίτο, ήθελε να φέρει πολίτευμα με μαρκεζίνιδες και ιστορίες και να το κάνει με εκλογές κανονικές. Όχι ναι και όχι. Κανονικά να δημιουργηθούν κόμματα. Εκεί θέλανε να τον προλάβουν. Και δημιουργήσανε μέσω του Ιωαννίδη που η γυναίκα του ήταν Εβραία. Εκείνη την εποχή, εκείνη την εποχή κυκλοφοράγανε σε όλο το Αιγαίο αλλά ψαράδικα με δίχτυα χρησιμοποίητα εβραϊκά. Αν σηκώναν τις καταπακτές βγαίναν οι μυδράλια. Τα γνωρίζω γιατί ήμουνα στην Μπουμπουλίνας. Ξέρετε τι σημαίνει Μπουμπουλίνας. Βεβαίως, βεβαίως. Όσο για τους κομμουνιστές που κατηγορούν, είναι όλα ψέματα. Καλοπερνάγανε. Αν τρώγανε μερικοί ξύλο, ήταν αυτοί οι ψευτοτσαμπουκάδες που κάνανε. Σε κάνανε στρατζή, σε κάνανε έτσι, του τις ρίχνανε. Και σήμερα τα ρίχνουν έτσι κι αλλιώς. Σήμερα περισσότερο. Βέβαια. Γι' αυτό και δεν βγαίνουν έξω να διαμαρτυρηθούν. Γιατί άμα κοιμηθούν και πάνε στο νοσοκομείο, θέλουν 25 ευρώ και δεν τα έχουν. Αλλιώς θα πεθάνουν. Λοιπόν, σας τα λέω ξεκάθαρα. Κατάλαβα. Στη Λέρο που ήταν κρατημένη και ο Ηλιού, ο μόνος κομμουνιστής που τον σέβομαι για άνθρωπο και πολύ ήρεμος και πολύ ωραίος άνθρωπος, Θεός χωράστον, εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, στο λέω ξεκάθαρα, γιατί θα τρίξουν τα κουκάλα του πατέρα μου, βάζανε το αυγό, αν δεν ήταν 75 γραμμαρίων δεν πήγαινε στους κατουμένους, και το πορτοκάλι, το μέρλινγκ, αν δεν ήταν από ένα στεφάνι αντέρνα και ήταν μικρό. Ναι. Έτσι τρώγανε εκεί πέρα. Και όποιος υπέγραφε για να φύγει τον πετάγανε από τον τέταρτο όροφο. Εκεί στη Λέρο στις κρατήσεις. Είμαι, ξέρω καλά τη Λέρο. Κατάλαβα. Εδώ το... Όλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Και κάθονται και λένε. Έχουμε στη... Το παιδί σκοτώθηκε μέσα στο Πολυτεχνείο κτλ. Έβαλε λεφτά. Κανένας δεν πήγε. Ναι. Έχουμε στη γραμμή το Γιάννο από την... Γεια σου Γιάννο. Γιάννο, με ακούς? Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη. Πώς πάτε και πάνω στην παρέα? Πώς πάτε και στην Αλεξανδρούπολη, καλά? Ήρεμα. Ήρεμα. Να καλησπερίσουμε και τον φίλο μας, τον Star USA, τον Κεφαλονίτη. Καλά. Χαμηλώστε. Κάποιος στο Skype έχει ανοίξει την τηλεόρασή του και βλέπει να κλείσει την τηλεόρασή του τη φωνή, να μην μας ακούει, γιατί ακούγεται πίσω στο Skype. Να με ακούνε στο Skype. Ναι, να χαμηλώσει το Skype για να μπορέσει, όχι το Skype, τη φωνή της τηλεόρασής σας, να μην ακούγεται πίσω τηλεόραση. Νέα Υόρκη, Κεφαλονιά, είσαι εκεί? Κάποιος είναι χαμηλός για να μπορέσω... δεν το χαμηλώνω, ναι. Κάποιος στη γραμμή έχει βάλει στο Skype πάνω. Νομίζω είναι ο φίλος μας από το USA. Starter USA, είσαι εκεί? Πρέπει να χαμηλώσει, πρέπει να χαμηλώσει. Έλα, είσαι εκεί? Νομίζω τώρα... είναι ο φίλος... Αν με ακούει από τη Νέα Υόρκη να χαμηλώσει το Skype, όχι το Skype, τη φωνή από την τηλεόραση, από το κομπιούτερ, να σβήσει το κανάλι μας, να μην το βλέπει και να με ακούει στο Skype. Να κλείσει το σταθμό, να τον το ακούσει από το, ωραία, το Skype μόνο. Λοιπόν, το φίλο μας, το Γιάννο από την Αλεξανδρούπολη. Έλα Γιάννο, καλησπέρα και πάλι. Γιάννος, με ακούς? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ήθελα να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Λοιπόν, ήθελα να συμπληρώσω για τον Παπαδόπουλο. Λοιπόν, όταν ήταν να πάει το Μάιο του 73, όχι το 74, το Μάιο για εκλογές, πριν να πάει για τις εκλογές, ήθελε να αλλάξει το Σύνταγμα και να απαγορεύσει όλους τους παλιούς πολιτικούς να πάρουν μέρος στις εκλογές.
Δηλαδή δια νόμου θα άλλαζε το Σύνταγμα, θα άλλαζε το Σύνταγμα και θα απαγόρευε όλους τους παλιούς πολιτικούς, δηλαδή μιλάμε για Ανδρέα Παπαντρέου, για Καραμαλή κτλ. Δεν μπορούσαν, δεν είχαν δικαίωμα να πάρουν πλέον μέρος στις εκλογές. Δεν είχαν το δικαίωμα να πολιτευτούν. Αυτό το γνωρίζετε? Ναι. Αυτό εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά σε πληροφορώ ότι σε μια συζήτηση την Κυριακή το απόγευμα, αυτό που είπα σε μια συνάντηση που ήμουνα, μια ομιλία, ήταν ότι κανονικά θα πρέπει να υπάρχει νόμος που αν κάποιος γίνει πολιτικός να απαγορεύει στους συγγενείς του μέχρι και τέταρτο βαθμό συγγένειας να ξαναμπούν, να μπουν στην πολιτική ή σε δημόσιο οργανισμό. Ναι, εγώ το βλέπα, εγώ Θάνο έλεγα το εξής, ότι θα πρέπει η Ελλάδα να αλλάξει το σύνταγμά της και να υιοθετήσει το πραγματικό ελληνικό σύνταγμα, αυτό που έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το αμερικάνικο, το αμερικάνικο σύστημα, πρόεδρο, δεν θα έχει πρωθυπουργό, θα έχει πρόεδρο και θα έχει σε κάθε επαρχία κυβερνήτη. Πώς είναι στη Φλόριδα ο κυβερνήτης. Λοιπόν, θα γινόταν εκλογές για τον πρόεδρο της Ελλάδος και ο πρόεδρος δεν θα ήταν ισόβια δεσμά πρωθυπουργός ή πρόεδρος της Ελλάδος. 8 χρόνια. Θα είχε μία μία τετραετία. Δύο τετραετίες να έχει το δικαίωμα όπου είναι. Μία τετραετία θα ψηφιζόταν για μία τετραετία και το Σύνταγμα του δίνει για μία ακόμη τετραετία. Δηλαδή τελικό ποσό, 8 χρονάκια. Δύο θετίες. Από εκεί και πέρα δεν έχει το δικαίωμα, όσο καλός και να είναι, χρυσά κουτάλια να δώσει στους Έλληνες. Να μπορεί να παιδί. Ακριβώς. Να στην πολιτική. Έτσι πρέπει να γίνει. Και οι βουλευτές δεν πρέπει να είναι πάνω από 8 χρόνια, δύο θητείες. Όχι, κοίταξε, οι βουλευτές ας παραμείνουν και 20 χρόνια. Εδώ στην Αμερική, όπως είχαμε τον Πιλιράκη, 25 χρόνια. Εδώ, αλλά είναι σε επαγγελματίες μετά. Ναι. Η Ελλάδα δεν έχει βουλευτές, έχει βολευτές. Βολευτές. Και πρέπει να κάνετε, να κάνει η Ελλάδα και ένα σώμα νομοθέτες, όπως είναι οι senators εδώ στην Αμερική. Σένετος. Έχουμε 13 περιφέρειες στην Ελλάδα, όπως κόπηκε τώρα, 13 περιφέρειες, να βγάλουν 26 οι νομοθέτες και να κάνουν τους νόμους. Να βγάζουν οι βολευτές τους νόμους, θα τους στέλνουν στους νομοθέτες, οι νομοθέτες θα τους εξετάζουν τι αφέκτ θα έχει στο λαό, αν δεν είναι καλή να τους ξαναγυρίζουν πάλι στους βουλευτές, να τους διορθώνουν, να ξαναπηγαίνουν πάλι στους νομοθέτες, στους senators και από εκεί να το στείλουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κατάλαβα, και αν πράγματι είναι σωστοί οι νόμοι και τους δέχεται ο πρόεδρος, θα τους υπογράψει. Αλλιώς τους κάνει βίτο και τελειώνει. Λοιπόν, για να πάμε και στα τηλέφωνα που έχουμε ακροατήριο στις γραμμές και περιμένουν. Τα τηλέφωνα μας είναι τα... Αυτό να κάνει ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας στην Ελλάδα. Ναι. Α, Θάνο. Ναι. Άντζελο. Το σύνδεσμο, ένα λεπτό, το σύνδεσμο της Εθνικής Ενότητας τον έχεις ακουστά στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Γιατί από τα καλά τα δικά σας δεν προωθείτε καθόλου? Τον δείξανε προχθές ο Νικολόπουλος. Γιατί δεν θέλουν να τον προωθήσουν. Πιστεύουν ότι οι αναποφάσιστοι και όπως βγαίνει και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αυτοί που θα αποφασίσουν τελευταία στιγμή τι θα ψηφίσουν, φοβούνται, επειδή είναι μεγάλο το ποσοστό. Είναι 40%. Φοβούνται μήπως αυτό το 40% αποφασίσει να ψηφίσει μικρά και νεοεισαχθέντα κόμματα. Αχα. Και φοβούνται μη γίνει η Βουλή δεκακομματική και βάλε. Γι' αυτό φοβούνται. Φοβούνται μη χάσουν τους πελάτες. Ακριβώς. Φοβούνται μη χάσουν τους πελάτες, τους ψήφους. Μη χαθεί η καρέκλα κάτω από τον κόλο τους. Ναι. Η Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή σε δημοσκοπήσεις που είναι κρυφές πάει γύρω στα 48%. Δεν το δείχνουν πουθενά. Δεν το ρίχνουν. Ο Τριανταφυλόπουλος έδειξε 22. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω στον Θάνο. Έχουμε και το Star από τη Νέα Υόρκη. Μεγάλη Κεφαλονιά, τι γίνεσαι? Αγγελέ. Καλησπέρα. Εμένα μελάς? Όχι, στον Καναδά περίμενα αυτό στη γραμμή. Ο άλλος από τη Νέα Υόρκη, το Startel, USA, με ακούει? Το Startel της Νέας Υόρκης με ακούει? Όχι, δεν ξέρω. Με ακούει? Πάμε στο Τρόντο του Καναδά, αυτός τον πήρε ο ύπνος. Μπήκε στο Skype και πάμε για σου Κώστα στο Τρόντο του Καναδά. Κάντε καλή εκπομπή. Καλησπέρα στον Καναδά. Τι γίνεται εκεί πέρα, χιονίζει? Όχι, χιονίζει αλλά κρύο λιγάκι. Άντζελο. Ένα λεπτό, περίμενε τώρα.
Ναι. Περίμενε τώρα. Ναι, για λέγε, για λέγε Κώστα από το Τρόντο. Για τους δύο τους γυμνούς που ήταν χτες εκεί δεν ήταν Έλληνες. Τι ήταν αυτοί? Γάλλοι. Α, Γάλλοι ήταν. Ναι. Και τώρα τι πήγαν... μα θέλεις, βάλτε στο μακελιό GR. Δεν μπορώ τώρα, εγώ δεν το μακελιό, θα βάλω τώρα πάνω σε εγώ μέσα ζωντανά. Μα πώς είναι, δυνατό τώρα βάζω τώρα. Έχω διάρκεια πάνω για... πού να, πού να ξέρω τώρα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα. Δεν μας πει, αλλά που παίρνουνε. Ναι, λοιπόν. Τους είπε να είναι 1900 ευρώ, όχι 8000. Και όποιος πεινάει λέει, ας έρθει να τον δώσουμε εμείς να φάει. Τώρα όσο για το Πολυτεχνείο που μιλάτε εκεί, δεν ξέρετε, αφού αυτός δεν ξέρουμε από την αρχή την εκπομπή σου, ο δημοσιογράφος όχι από την Ελλάδα, ξέρει ποιο το κάνανε αυτό. Τι το κάνανε? Οι Εβραίοι για να ρίξουν τον Παπαδόπουλο τότε. Άμα πάει στην ιστορία θα το βρει. Αυτό είναι γνωστό. Δημοσιεύτηκε ένα βιβλίο του Γιακογιάννη με τον γαμπρό του. Και γράφει όλη την ιστορία του μέσα. Με τον γαμπρό του Ιωαννίδη. Ναι. Ήρθανε στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός της από το Ισραήλ. Δύο μέρες και σκοτήκαν και φύγανε με κομμάντος. Ναι. Ο Νταϊάννη ήταν. Ορίστε. Ο Μόφθαλμος. Ο Νταϊάννη. Ο Νταϊάννη, ναι, αυτός. Ήρθανε. Ο Εβραίος πειρατής. Ήρθανε τότε στην Ελλάδα δύο μέρες και σκοτήκαν και φύγανε. Και αυτά που λένε τις ιστορίες, ο κόσμος είναι για ψευτιές. Γιατί ο Ιωαννίδης ήταν, ο γαμπρός του Ιωαννίδη είχε γυναίκα του Εβραία, που η οποία ναι. ήταν συγγενής του Μόσιο Νταϊάν. Ναι. Βέβαια εκείνη την εποχή όλες οι λάντζες στην Ελλάδα δουλεύανε μέσα Εβραίοι που είχαν έρθει από κάτω και ήταν όλοι της Μουζάχ. Ναι. Ακριβώς. Είχατε την εντύπωση ότι οι πουπουλίνα σε εκείνη την εποχή κοιμότανε? Όχι, αλλά εντάξει, δεν είχαμε και διαταγές για συλλήψεις. Ναι. Για άμα ξέρω εγώ τότε πάνω το 67 που έγινε ο 6 μέρες ο πόλεμος, ποιοι ήταν τότε αξιωματικοί στο Ισραήλ? Τότε υπήρχε η Πατρίενα. Η Πατρίενα ήταν Ισραήλ, Τουρκία, Ιράν. Μετά το Ιράν απεσύρθηκε. Οι αξιωματικοί που είχαν φύγει από τη δικτακτορία μετά τους πήραν εκεί, τους δίνανε 30.000 δραχμές και πήγανε στο πόλεμο στο Ισραήλ. Γιατί μάλιστα. 6 μέρες στο πόλεμο του Ισραήλ. Εγώ υπηρετούσα τότε. Ναι, ναι. Έγινε λοιπόν Κώστα, να έχεις καλό βράδυ στην Τρόντο. Σήμερα έγινε και καλή εκπομπή. Για χαρά. Έχουμε και το Φίβο από την Αθήνα αυτή τη στιγμή. Γεια σου Φίβο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα παιδιά στο Skype. Καλησπέρα στην Ομογένεια. Καλησπέρα. Γεια σας. Να είστε καλά. Ομονή. Λοιπόν, τι να πω για την επανάσταση του 67. Τι θέλετε, από πού θέλετε να το ξεκινήσω? Από τότε που ο Νάσερ είχε διώξει τους Ρώσους από κάτω και μαζευτήκαν όλοι στην Κύπρο. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Να πάμε στο διάταφτα. Ναι. Άντζελο. Ναι. Γιατί είναι μικρή και όσο μεγαλώνεις μαθαίνεις. Άντζελο. Ναι. Έλα. Ποιος θέλει να επέμβει? Για ένα αυτοφυγό. Έλα. Νέα Υόρκη. Με ακούς? Νέα Υόρκη, με ακούς? Άκουσε. Ναι. Γιατί αλλάξανε την Ευηλή? Γιατί αλλάξανε? Γιατί? Ναι, Άντζελο. Με ακούς από την τηλεόρασή σου? Κάνε μου μια χαρή, κλείσε, γιατί υπάρχει διακοπή. Ακούμε. Πρέπει να χαμηλώσεις τη φωνή. Στο Skype, μην περιμένεις από... τηλεόραση. Ένα αυτό Σπύρο. Να πάμε στο 67. Ένα αυτό Φίβο. Στον ακροτή μας στην Νέα Υόρκη του Κεφαλονίτη. Κλείσε το TV σου. Να μην βλέπεις το πρόγραμμά μου από την τηλεόραση ή από το computer. Να μην ακούει τη φωνή. Και να με ακούς στο Skype. Διαφορετικά δεν μπορεί να μιλήσεις μαζί μου, ούτε εγώ μπορώ να μιλήσω, ούτε εσύ. Με ακούς? Έλα. Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Δεν ακούει το Skype, δεν ακούει το Skype γι' αυτό. Αυτός ακούει καθυστερημένη την εκπομπή και μετά απαντάει γι' αυτό. Σε ακούω απόλυτα, δεν είναι από μένα όμως. Έλα, ή λέγε. Έλα, με ακούς? Δεν με ο κύριος πριν, τέλος πάντων, που με ανέφερε, επειδή τα γνωρίζουμε τα πράγματα, όσο Γιατί στην Ελλάδα αλλάξανε την ελληνική
γιατί στην Ελλάδα αλλάξαν την ελληνική γλώσσα. Ναι. Για πες το. Γιατί δεν θα γίνει χαλασμένο Skype. Μου κάνεις τον engineer κεφαλονιά, μου κάνεις τον engineer και δεν μπορεί να επικοινωνήσεις στο Skype. Και κλείσε την τηλεόρασή σου στη Νέα Υόρκη. Ξανακάλεσε το σταθμό. Πρέπει να χαμηλώσει να μην με βλέπει στο computer ή στο τηλέφωνο του που με ακούει. Και να με ακούει μόνο από το Skype για να μπορεί να βγει τη φωνή του έξω. Διαφορετικά βγαίνει καθυστερημένα και άλλα λέμε και άλλα καταλαβαίνει και άλλα μπαίνει στη γραμμή. Λοιπόν, πάμε στο Φίβο. Έλα Φίβο, τι θέλεις να πεις παρακαλώ. Λοιπόν, για να μην το καθυστερώ, για να μιλήσουν, επειδή είδα, την άκουσα λίγο την εκπομπή, επειδή γύρισα πριν λίγο, τα γεγονότα τα μάθα τώρα, τέλος πάντων, για όλα απλά στέει ο Ιωαννίδης. Όσοι αφήσανε και μπήκε επάνω ο Ιωαννίδης, αυτός έκανε την καταστροφή στην Ελλάδα. Από τότε ξεκινάει το δεύτερο κακό και δεν φταίνει οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι δεν φταίνει σε τίποτα. Δεν μπορώ να πω τίποτα, ορκίστηκα. Και το μόνο μπορώ να πω ότι οι Εβραίοι δεν φταίνει σε τίποτα. Στήλματα θεία δηλαδή. Αυτοί εντάξει έχουν ένα όραμα. Ένα του Αντώνη, Αντώνη και από θέλουν την να το πραγματοποιήσουν στο πείραμα που γίνεται στην Ελλάδα. Ποιοι? Όταν πειραματίζονται στην Ελλάδα, το πείραμα συνεχίζεται και με άλλους. Όπως κάνουν τώρα αυτό. Το νομοσχέδιο αυτό θα περάσει. Είμαστε πάνω στη, πώς το λένε, στο Σωλήνα. Η δόση, αυτό που είναι στο Σωλήνα θα μπει μέσα. Δεν υπάρχει τέλος. Θα το δούμε όλο το έργο. Όλο το έργο θα το ζήσουμε όλοι μαζί. Και εσείς από την Αμερική και εμείς από την Ελλάδα. Τώρα πώς μπορείς να αντισταθείς αυτό? Δεν μπορείς. Ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς. Οπότε για να αντιδράσεις πρέπει να αντιδράσουν όλοι. Όχι 5, 10, 100 χιλιάδες. Πρέπει να αντιδράσουν όλοι. Όχι μόνο οι Έλληνες, και απ' έξω. Και όταν γίνει αυτό μαζικά, τότε θα πούνε κάποιοι την αλήθεια. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος. Λοιπόν, η ζωή είναι μικρή και τα πράγματα τρέχουν. Θα μαθευτούν όλα σύντομα. Είναι πάνω στη σκακέρα. Είναι το επόμενο βήμα. Λοιπόν, όσο αφήνουμε το Σαμαρά, θα κάνει το παιχνίδι του. Πώς το λένε, όταν πας σε ένα μηχανικό και του λες το αμάξι μου έχει αυτό μια βλάβη. Τι βλάβη είναι αυτή? Σου λέει χάνει νερά. Πας στον άλλο να σου λέει ο άλλος χάνει άλλα υγρά. Δεν χάνει νερά, χάνει λάδια. Πας σε έναν άλλον σου λέει κάνει αέρα από την τρόμπα. Μπράβο. Εσύ που ξέρεις από τρόμπες μας κάνεις του πάνε του Σαμαρά. Πιάνει κάτω στην Ελλάδα. Αυτό έγινε. Απλά τα πράγματα. Goodbye. Και όποιος είναι τέτοιου τύπου του σηκώνει το τηλέφωνο και του λένε έλα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός. Όποιος και να είναι. Της κάθε καρδιάς καρύδι. Ο Ιωαννίδης ήταν ένα καρύδι από αυτούς. Απλά. Δεν μπορώ να πω άλλα γιατί ορκίστηκα. Καλή. Το θέμα είναι, θα το πάρω μαζί μου. Αλλά είναι μεγάλη σε ηλικία και τα ξέρουν όλα και το βλέπουν πως εξελίσσεται, αλλά μου επιμένουν ότι οι Εβραίοι δεν φταίνε. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι στυλ Ματαθία. Ο Ματαθίας δεν είναι... Εγώ δεν έχω τίποτα προσωπικό με τους Εβραίους, αλλά αυτές οι ομάδες που κανονίζουν να πουλήσουν ένα προϊόν στην Ελλάδα, γιατί είναι ένα προϊόν αυτό το νομοσχέδιο, είναι ένα προϊόν. Α, πιάσει, έπιασε. Αν δεν πιάσει, θα ξαναπροσπαθήσουν. Το είπανε. Ματαθίας το είπα, θα ξαναπροσπαθήσουμε. Λοιπόν, έτσι είναι όλη η τακτική. Τώρα, όσο αφορά τον Παπαδόπουλο, είναι ο κορυφαίος στρατηγός, ένας από τους καλύτερους στρατηγούς, μετά από 2-3 Έλληνες, ο οποίος ήταν τόσο μάγκας που είπε θα κάνω κυβέρνηση. Εκτός ήταν ορκισμένος, δηλαδή είχε ψηφιστεί, είχε συμφωνήσει ο βασιλιάς, οι παπάδες και ήταν ένα κόμμα στην ουσία, έτσι. Είπε θα γυρίσω και θα πάμε σε ψήφο. Το είπατε και προηγουμένως. Ο Ιωαννίδης όμως είχε άλλα σχέδια για τον εαυτό του. Γιατί ούτε ένα και ένα δεν ήξερε πόσο κάνει. Γιατί εδώ, ας πούμε, τώρα άμα πάμε στην οθόνη, βλέπουμε 121, ας πούμε, 122. Πόσοι μας βλέπουνε. Μπράβο, ο Ιωαννίδης αυτό δεν μπορούσε να το μετρήσει.
για να ξέρετε τι συμβαίνει. Απλά τα πράγματα. Γεια σου. Αυτά είχα να πω. Ναι. Τώρα αν θέλετε να να σου πω κάτι, δεν ξέρω, εγώ είχα ακούσει κάποιες ιστορίες και μπορεί να ξέρει κάποιος, μπορεί να ξέρει και συγκεκριμένα ο φίλος μας ο Αντώνης, ο Παπαδόπουλος. Είχε ακουστεί τότε το 1967, κάποια στιγμή το 1973, ότι η Αμερική ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση, την τότε ελληνική κυβέρνηση του Παπαδοπούλου, να αφήσει τα, το ΝΑΤΟ ή τα αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειωθούν στην Κρήτη, διότι θα γίνει σύραξη στην Αραβία από τους Εβραίους, το Ισραήλ ας πούμε, θα έχουν πόλεμο το 67, δεν ξέρω τι ακριβώς, κάποιο το 74, τι ήτανε. Και ο Παπαδόπουλος είπε όχι. Και από τότε ακριβώς ήταν και το τέλος του Παπαδόπουλου. Ναι, το 73. Άγγελε, το δεν είπε. Έχει να κάνει. Ναι, το είπε, αλλά δεν έχει να κάνει με την παρούσα κατάσταση. Δεν έχει. Η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Ο Ιωαννίδης, θα σου το πω απλά. Ο Ιωαννίδης, θα σου το πω απλά, γιατί είστε μεγαλύτεροι και άμα ο στρατηγός, ο κύριος Σπύρος, μπορεί και να το ξέρει και να μην μιλάει. Ο Ιωαννίδης έκανε αντάρτικο στον Παπαδόπουλο. Δεν έχω να πω πότε και πού. Δεν το πίστευε ο Παπαδόπουλος, ήταν πολύ φίλος. Δεν το φίλος. Πίστευε, ακριβώς. Τον όταν έμαθε, όταν ο Πατακός του είπε, ο Μίμης σου κάνει, κάτι κάνει λέει, κάτι προετοιμάζει. Σοβαρά λέει ο Μίμης, αποκλείεται λέει. Και τούτες του την έφερε. Έτσι. Δεν το πίστευε. Δηλαδή αν δεν γινόταν από τον Ιωαννίδη, γιατί και το Πολυτεχνείο, ναι, δεν έγινε εν καιρό Παπαδοπούλου, έγινε μετά όχι, του Παπαδόπουλου. Όχι. Εν καιρό Παπαδοπούλου δεν κουνιότανε ούτε, εν καιρό Παπαδοπούλου ούτε η Τουρκία κουνιότανε, κανένας δεν κουνιότανε. Κανένας δεν κουνιότανε. Έχουμε και το Γιώργο το 23 γεωτρήσεις. Έχουμε και το Γιώργο το Γιαλτουρίδη στη γραμμή από τη Βοστόνη. Ω, τον αγαπητό. Γεια σου Γιώργο. Ναι, αυτός καταγγείλει. Γεια σου Γιώργο, με ακούς. Γιώργος. Δεν μπήκε. Έγινε να τη λέει. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τις γραμμές φορτισμένες. Γιώργο, με ακούς? Αλό. Δεν μπήκε ακόμα. Θα μπει σε λίγο. Πάνω είσαι εκεί? Ναι, βεβαίως. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά που λέει ο κόσμος εδώ πέρα, και υπάρχουν άτομα ηλικιωμένοι που μου έχουν πει εμένα πάρα πολλές ιστορίες συγκεκριμένα με τον... Αυτοί που ήταν στα μπαλκόνια σου είπανε ποιοι ήταν. Ποια μπαλκόνια? Και ρίχνανε. Όλοι οι πυροβολισμοί. Ρίχνανε στους φοιτητές. Α, φοιτητές. Αυτό να μου πεις Φίβο, για να το ακούσεις και ο Πάνος. Αυτό θα το πάρω μαζί μου. Όχι, δεν θα το πάρεις Πάντως μαζί σου. Δεν είναι οι Εβραίοι. Κομμάντος το λέω, ήταν, κομμάντος. Εβραίοι κομμάντος ήταν. Όχι, ήταν οι κομμουνιστές οι ίδιοι που ρίχνανε τις βολίδες. Όσο και να ψάξετε, δεν θα το βρείτε. Είναι απίστευτο. Είναι απίθανο να σου περάσει το μυαλό. Ούτε ήταν στρατιώτες Έλληνες, αλλά ήταν οι κομμουνιστές. Δεν ήταν στρατιώτες, όχι. Δεν είπα, ούτε στρατιώτες ήταν, ούτε κομμουνιστές ήταν. Ποιοι ήταν τότε? Αγγελέ. Ναι. Θα σου πω κάτι. Ήταν οι που είχαν βάλει και την κάμερα που έγραψε την είσοδο του τάγκ μέσα από το Πολυτεχνείο. Ένα λεπτό. Μέσα από το Πολυτεχνείο. Δεν ακούσει, επανέλαβε. Ναι, τώρα θα μας πει, ένα λεπτό Φίβο. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ελευθερώσαν πριν από μερικά χρόνια ένα βίντεο από μια κάμερα μέσα από το Πολυτεχνείο που δείχνει την είσοδο του τάγκ πάνω από το αυτοκίνητο του Πρίτανη. Ναι. Και δείχνει ότι δεν υπάρχει κανείς εκεί πέρα. Ναι. Που λένε ότι τους πάτησε το τάγκ. Δεν υπήρχε κανένας, αυτά τα ψέματα όλα. Όχι, πιθανότατα είναι και οι ίδιοι άνθρωποι που ρίχναν απ' έξω. Δηλαδή και οι ίδιοι, αυτό Φίβο, οι ίδιοι άνθρωποι πιθανότατα που να πυροβολούσαν τον κόσμο. Οι ίδιοι πρέπει να είχαν και την κάμερα που ήταν από μέσα και έγραψε ακριβώς την αλήθεια. Ο Τράγκας και το είχε δείξει πριν από 5-6 χρόνια ο Μάξος Τριανταφυλόπουλος. Σε ένα μπαλκόνι. Το ξενοδοχείο, από ένα παράθυρο. Δεν ακούσαμε τι είπες. Ήταν ένας δημοσιογράφος Ολλανδός, ο οποίος είναι πολύ κολλητός με τον Τράγκα τον Γιώργο. Ναι. Ναι. Και τράβαγε από το παράθυρο την κάμερα και υπάρχουν στοιχεία, αλλά δεν υπάρχουν θάνατοι. Βεβαίως, κανένας, δεν φαίνεται κανένας εκείνη την ώρα εκεί. Πολυτεχνείο εννοώ.
υπήρχαν μερικοί τραυματισμοί, οι οποίοι πυροβολισμοί ήταν από πάνω προς τα κάτω. Από δεν πάνω, ήταν, ήταν από ύψος. Ακριβώς. Και αυτό με το πυροβολισμοί όλοι πέσανε από ελεύθερη σκουπευτέα, από πάνω. Και πυροβολισμοί πηγαίνανε όλα τα τραυματίες ήταν χτυπημένοι. Και δεν μου λες, έλα αυτός, Σπύρο μου, να ρωτήσω το Φίβο, μια και μας έχει ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Και δεν ξέρει, ξέρει πολύ καλά, γιατί κάποιος μεγάλος του είπε το μυστικό αυτό. Ακριβώς το ξέρουμε. Εντάξει, ποιοι ήταν αυτοί που πυροβόλησαν εκείνη την ώρα. Πάντως είναι κομμουνιστές. Θα βγει. Θα βγει σύντομα. Θα βγει, αλλά σύντομα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Ναι, θα βγει, γιατί θα βγουν διάφορες ιστορικά σιγά-σιγά. Το θέμα δεν είναι λεπτομέρειες. Έχει ιστορία, υπόθεση. Είναι άνθρωποι σκοτωθήκανε, αλλά όχι από τον ελληνικό στρατό. Σε λίγες μέρες δεν θα ήταν. Ένα λεπτό Σπύρο, ένα λεπτό Σπύρο, γιατί μιλάνε και οι δύο. Τι είπες, Φίβο? Κανένα. Εγώ θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι με τον Διομήδη. Γιατί ο συγχωρεμένος ο Διομήδης. Λοιπόν, επειδή ήταν με τον μπάρμπα μου, τη σφαίρα την έφαγε ο Διομήδης. Δεν την έφαγε ο θειός μου, έτσι. Λοιπόν, επειδή ξέρω την ιστορία από μέσα μέχρι και απ' έξω. Η γιαγιά μου, σας είχα πει, άμα με είχατε ακούσει και πάλι, πέρσι τέτοια μέρα, έχουμε βίντεο στο YouTube από το αρχείο μας που τα έχω ξαναπεί. Λοιπόν, εκείνη την εποχή τα πράγματα ήταν πολύ χύμα και κάποιοι θέλαν να σταματήσουν αυτό το πάρτι. Χρησιμοποίησαν τον Ιωαννίδη, το πάρτι εννοώ στο Πολυτεχνείο, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Και χρησιμοποίησαν τον Ιωαννίδη για εκτελεστικό όργανο, το οποίο ο Ιωαννίδης δεν ήταν μόνος του. Είχε κάποια υπηρεσία μαζί του. Αν ασχοληθεί, στρατηγέ, αν ασχοληθείς θα σου πούνε. Αλλά από εκεί και πέρα εγώ, από μένα δεν θα το μάθετε. Είπα αρκετά σαν γρίφος για να ψάξετε κάτι συγκεκριμένο. Είναι, μάλλον δεν είναι στρατιώτες. Δεν είναι Εβραίοι. Το γνωρίζουμε δεν αυτό. Είναι κομμουνιστές. Ναι. Ούτε στρατιώτες, ούτε Εβραίοι, ούτε κομμουνιστές. Τότε τι είναι, Αμερικανοί? Όχι. Δεν πρόκειται να πω. Τι είναι Αμερικανοί? Θα το αμάθουμε σε λίγες μέρες. Εσένα στρατηγέ, μας το πούνε θα δεις. Θα τα ακούσεις και θα το κρατήσεις και εσύ στα αυτιά σου. Όπως και εγώ. Όχι, εγώ δεν θα το κρατήσω στα αυτιά μου, όταν ανακοινώσω το μάθει ο κόσμος. Γιατί εδώ Φίβο πρέπει ο κόσμος και οι Έλληνες στην Ελλάδα να γνωρίζουν την αλήθεια. Πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία μας και την αλήθεια. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός για 40 χρόνια να σέρνεται σαν φίδια στην Ελλάδα για να ζήσουν οι άνθρωποι. Είναι ντροπή μας. Είναι ντροπή για αυτούς που διοικούν την Ελλάδα μετά από τη δικτατορία του Παπαδόπουλου να φέρουν την Ελλάδα σε αυτό το σημείο. Γιατί όλοι είναι συνένοχοι. Και οι δεξιοί και οι αριστεροί και οι κεντρώοι. Όλα τα κόμματα. Συγγνώμη. Ναι. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σου δίνουν 100 ευρώ και σου ζητάνε 300 σε φόρους. Και τους λες δεν γίνεται. Σου λένε πουλά το σπίτι σου. Μα αυτό είναι κλοπή. Να γινόταν στην Αμερική αυτό το πράγμα, θα πήγαινε όλη η φυλακή. Όλη η κυβέρνηση θα πήγαινε φυλακή. Θέλουν να ρευστοποιήσουν την περιουσία των Ελλήνων για να την πάρουν το κοβλήθι. Αυτά τα πράγματα. Αλλού. Αλλά καταλάβετε κάτι. Τη στιγμή που δεν μπορείς να πουλήσεις, okay, και είσαι φτωχός και δεν πουλιέται γενικά τίποτα στην Ελλάδα, έτσι, και είσαι φτωχός. Τη στιγμή που δεν μπορείς να πουλήσεις το οτιδήποτε, είσαι φτωχός. Εφόσον πουλάς, αν κάνεις υπηρεσία, παροχή υπηρεσιών, κάτι μπορεί να βγάλεις. Κάτι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, τη στιγμή που δεν μπορείς και ξέρεις μόνο να πουλάς και δεν πουλάς, καταστρέφεσαι. Λοιπόν, τι παθαίνεις, αρρωσταίνεις. Έτσι. Το παίρνεις μέσα σου, σε τρώει, άλλοι αυτοκτονούν, άλλοι πάνε, παίρνουν ψυχοφάρμακα, άλλοι πάνε στα νοσοκομεία κλπ. Κλπ. Τώρα, αυτό το αποτέλεσμα σε οδηγεί πάλι σε κάποια θεραπεία για να γίνεις καλά. Ναι. Ωραία. Εφόσον νοσοκομείο δεν υπάρχει, γιατροί δεν υπάρχουν. Το βλέπετε αυτό. Και φεύγουν όλοι οι Έλληνες γιατροί στο εξωτερικό. Έτσι. Και το βλέπετε αυτό, το ακούτε. Ψάχνονται Έλληνες γιατροί στο εξωτερικό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και πάει ο Έλληνας και δεν μπορεί να γίνει καλά. Δηλαδή γίνεται καλά με θαύματα. Του πάει, του λέει, είμαι άρρωστος, του λέει ο γιατρός, μια χαρά σε βλέπω. Α, θαύμα. Ναι. Και βλέπεις έτσι. Λες, άμα αρρωστήσω δεν έχω νοσοκομείο. Θα πάω να κάνω αντίσταση.
Θα πάω να πετάξω πέτρες. Θα πάμε να μαζευτούμε έξω από το Σύνταγμα. Μόνο τα χημικά και το ξύλο που θα φας. Δεν θα πας στο νοσοκομείο. Σε ένα ράτζο έξω από το νοσοκομείο θα σας αφήσουν. Ναι, κατάλαβα. Οπότε το ρισκάρεις. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Κατάλαβα. Θέλει συγκεκριμένη ιστορία. Θέλει ανθρώπους κομάντο. Οι ΟΕ κοιμούνται. Κοιμούνται με τα τσαρούχια. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε, να καλησπέρισουμε το Σταύρο στην Αυστραλία. Γεια σου Σταύρο. Γεια σας παιδιά. Άργησε να μας βγεις στην επόμενη σήμερα. Καλή μέρα να έχεις, είναι 9.30 το πρωί εκεί. Το πρωί πρωί, να έχεις το καφεδάκι, το έχεις εκεί πρωί πρωί. Τα βουλάκια σου τα φάγες, φρέσκα ωραία. Είχα ανοίξει πιο νωρίς, αλλά είχα προβλήματα. Τι προβλήματα είχες? Ήθελα να πω του Φίβου. Βέβαια χαιρετώ όλο το πάνελ, αλλά ο Φίβος έχει δίκιο. Κάπως έτσι τα γνωρίζω και εγώ, ήμουν 17 χρονών εγώ στην εποχή του Πολυτεχνείου. Και ήταν ο αδερφός μου μέσα. Κάνει διακοπές. Ναι, ναι, τον ακούω εγώ, τον ακούω εντάξει. Τον ακούω εντάξει. Με τους... Τι έγινε τώρα? Ναι, σε ακούω, σε ακούω, μίλα. Με ακούς εμένα? Ναι, ναι, σε ακούω, μίλα, ναι. Αντί να κλείσω το τηλεόραση, έκλεισα το Skype. Σε βλέπω, σε βλέπω, το Skype σου είναι εντάξει, ακούεις. Αλλό! Ναι, καλώς ή... ένα λεπτό Σοφία, καλησπέρα Σοφία, περίμενε στη γραμμή σε παρακαλώ. Όχι, εγώ να μην σας ενοχλώ, εγώ θέλω κάτι να ρωτήσω. Ένα, το πρέπει να ολοκληρώσει ο φίλος μου από την Αυστραλία, ο Νίκος. Ο Σταύρος θα πω. Γιατί δεν σας βλέπω? Πού δεν με βλέπεις? Εγώ προσπαθώ τώρα να σας δω, όχι, μέσω το iPad, και λέει έχει κάνει Τι λέει? Εγώ σας έβλεπα, δεν ήθελα να πει, όχι δεν ήθελα να πει, σας βλέπω από το iPad και τώρα πατάω ας πούμε www.pso.com και μου λέει έχει κάνει remove σελίδα και δεν σας βλέπω. Στο iPad? Δεν αναγκάστηκα να πάρω στο Skype. Στο iPad? Ναι, από πάντα, από εδώ. Εντάξει, να πάω το κοιτάξω να δω τι έγινε με το iPad πίσω στο server. Ξαναδοκίμασε, εντάξει. Λοιπόν, συνέχισε Σταύρο. Λοιπόν, ήταν πίσω από την πόρτα που έριξε το τάγκς, ήταν ο αδερφός μου. Ήταν η Βουγιουκλάκη και ο Κωνσταντάρας. Τις φωνάσανε τις κοπέλες να φύγει, αλλά αυτή δεν τους άκουγε. Από την οχλαγωγία είχε κομπλάρει, δεν μπορούν να καταλάβουν τι συνέβαινε. Αλλά εκείνο που θέλω να πω, ότι είδε με τα μάτια του να μπαίνουν 4 φέρετρα από έξω μέσα γεμάτα. Ήτανε 4 πτώματα που τα βάλανε μέσα στο Πολυτεχνείο. Γιατί είχαν σκοπό σε περίπτωση που δεν γίνουν μεγάλα έκτροπα να τα παρουσιάσουν ότι σκοτωθήκανε. Τι συμβαίνει τώρα, βάλανε τον Ιωαννίδη να κάνει το πράξιμο, γιατί ο Παπαδόπουλος είχε παραδώσει το μάτι. Κόβεται και η γραμμή του. Ναι, ναι. Δεν ακούγεται ή εγώ δεν ακούω, παιδιά? Ακούγεται στον αέρα, Φίβο. Σε ακούω, ένα λεπτό. Έκανε το πραξικόπημα στο Πολυτεχνείο, του έριξε. Συνέχισε να κάνει το πραξικόπημα και σήμερα γιορτάζουν το Πολυτεχνείο χωρίς ελληνικές σημαίες. Ο λόγος είναι ο εξής, ότι δεν γιορτάζουν την εορτή του Πολυτεχνείου. Ότι οι φοιτητές ρίξανε τη Γούντα, γιορτάζουνε την προδοσία της Κύπρου. Αυτός είναι ο λόγος που δεν κατεβαίνουν με σημαίες, ούτε νεκροί υπάρχουν. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου τη δεύτερη τετραετία βγήκε, τον είδα εγώ με τα μάτια μου και τον άκουσα με τα αυτιά μου στην τηλεόρασή μου στην Ελλάδα, και τους είπε όποιος έχει θύμα στο Πολυτεχνείο σκοτωμένο άτομο συγγενή του, να έρθει να το δηλώσει, να πάρει αποζημίωση και σύνταξη. Δεν παρουσιάστηκε κανένας. Παρουσιάστηκε μόνο μία κοπέλα και ένας άντρας. Λοιπόν, ναι,
το συζήτησα με κάποιους αριστερούς και μου είπαν ότι βέβαια, μου λέει, δεν παρουσιαστήκανε οι γονείς να το πούνε, να το δηλώσουν, γιατί φοβόντουσαν. Και βέβαια φοβόντουσαν, γιατί λένε ψέματα. Δεν υπάρχουν αυτά που λένε. Είναι όλα ψέματα. Δηλαδή όσοι πεθάνανε έξω από το Πολυτεχνείο είναι ψέματα. Όσοι σκοτώσανε. Είναι ψέματα. Όχι, για μέσα μιλάμε. Α, για μέσα. Ναι, μέσα δεν έγινε τίποτα. Όταν μπήκε το τάξ, δεν βρήκε κανέναν. Σκούντιξε την κοπέλα που ήταν δίπλα την πόρτα. Αυτό έγινε. Και μέσα ήταν δύο αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να πω άλλα. Αλλά ήταν μέσα ήδη δύο αυτοκίνητα. Και νεκροφόρες, τέλος πάντων, και κάσες που μπήκανε ήταν απ' έξω, παιδιά. Και απ' έξω είχε κάρα που μαζεύανε χτυπημένους από σφαίρες. Αλλά μέσα υπήρχε ιατρείο που θεραπεύανε τραυματισμένους. Γιατί όταν έγινε με το στρατό, όταν άνοιξε η πύλη και έβγαινε έξω ο κόσμος, με το που πέσαν οι σφαίρες, από που βγαίνανε, όχι όποιος έβγαινε, όποιος ήταν μέσα τον πειράζανε, είναι άσυλο. Όποιος έβγαινε, υπάρχει μια λέξη κλειδί. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί θα φανεί ποιος το έκανε. Ναι, εγώ φύγω ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Να πούμε στην ακροάτριά μας. Ένα λεπτό, Σταύρο. Να πούμε στην ακροάτριά μας και σε όλους τους ακροατές μας ότι στο iPad δουλεύει κανονικά η τηλεόραση. Είχε πάθει το σερβερ κάτι πίσω, με βλέπουν εδώ πέρα στο iPad. Μια χαρά δουλεύει. Οπ, εδώ είναι. Λοιπόν, άμα έχει το iPad, βάλτε το και δουλεύει κανονικά. Λοιπόν, στην ακροατριά μας, το iPad δουλεύει, διορθώθηκε, είχε πάει το γατάκι και πάτησε ένα κουμπί. Λοιπόν, δουλεύει κανονικά. Γατάκια, τι να κάνουμε. Καλά, λέω. Τώρα δουλεύει, μα βλέπεις καθαρά ωραία. Λοιπόν, πάνω. Ναι. Τώρα θα πάω να σας δω από εκεί. Έχει, πήρα μαζί από εκεί πέρα. Να έχεις καλό βράδυ εκεί πέρα που είσαι. Ναι, να πω κάτι όμως. Αυτά που είπε ο κύριος για το Πολυτεχνείο είναι αλήθεια. Εγώ δεν είναι. Ένας νεκρός δεν υπάρχει, είναι όλα μούφα. Βέβαια είναι όλα μούφα. Ψέματα λένε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πάνω, πάνω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν θα πετύχαινε. Ναι, ένα αυτό ο Σταύρο. Θέλανε μέσα στο Πολυτεχνείο. Ναι, πάνω. Όποιος έβγαινε έξω έχει δίκιο ο Φίβος που λέει ότι ήταν άσυλο. Ναι, πάνω. Όποιος έβγαινε έξω του ρίχνανε στο Σταυρό. Να μην βγουν έξω, απαγορευόταν να πετύχει το Πολυτεχνείο, το πρακτικόπημα. Ναι. Ένα όποιος πάει και γιορτάζει το Πολυτεχνείο, γιορτάζει την προδοσία της Κύπρου. Ναι. Τελείωσε. Ναι. Έτσι, έτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στη Νέα Υόρκη, τι κάνετε. Ναι, εντάξει, Νέα Υόρκη. Δες εδώ, τι μιλάτε όλα, δεν μιλάτε για τούτα τα φωνικά που γίνονται τώρα στην Ελλάδα. Για του Παπαδόπουλου και για Τσίνα θα μιλάμε, μωρέ. Για τα φωνικά που γίνονται, τα μιλάμε. Αυτά είναι γιατί έχουν συνέχεια. Έχουν συνέχεια. Έχουν συνέχεια. Αυτά συνεχίζεται. Η ιστορία λέει γράφει και συνεχίζεται. Ναι, αλλά με τούτα που κάνει η Έλληνη κάτω είναι... Λυπάμαι, σορκίζομαι, λυπάμαι. Ναι, εννοώ. Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Πάνω. Ναι. Για πες σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια. Και θα ήθελα να είσαι ειλικρινής μαζί μου στο ακροατήριο. Βέβαια. Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και οι εφημερίδες δεν είπανε την αλήθεια στον κόσμο. Ποιος ο λόγος? Πληρωνότανε? Υπάρχει ξενοφοβία στην Ελλάδα όπως λένε και οι Εβραίοι? Μήπως αυτή η ξενοφοβία που λέει η ΑΧΕΠΑ της Αμερικής μαζί με τους Εβραίους, ότι υπάρχει ξενοφοβία, μήπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα διοικούνται από κάποιο κύκλωμα και υπάρχει αυτή η λεγόμενη ξενοφοβία, ότι θα την άκουσα στους πομπούς στον αέρα, τα στούντιά σας και δεν ξέρω αν θα ζείτε αύριο? Και δεν μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα και να μπείτε την αλήθεια στον κόσμο? Τα πράγματα είναι πιο απλά. Και να ακούσω. Δεν είναι θέμα μόνο συνωμοσίας και συνωμοσιολογίας. Θα σου πω το πολύ απλό. Όταν ένα κανάλι στην Ελλάδα για να λειτουργήσει θέλει κάποια εκατομμύρια την ημέρα. Ναι. Και αυτά εφόσον δεν παράγει πρόγραμμα ώστε να μπορεί να το πουλήσει κάπου ή να πουλήσει διαφήμιση για το πρόγραμμά του και να πάρει λεφτά από τη διαφήμιση για να έχει έσοδα να μπορεί να κινηθεί, αναγκάζεται και δανείζεται. Δανείζεται από τις τράπεζες.
Με ναι. αποτέλεσμα τα κανάλια, κυρίως τα πανελλαδικά, να χρωστάνε δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Έρχεται να συμπληρώσει το puzzle ότι ο κάθε καναλάρχης, κυρίως των μεγάλων καναλιών, έχει και μια εταιρεία άλλη, δύο, τρεις από πίσω, που κυρίως ασχολούνται με δημόσια έργα, παίρνουν πακέτα, κοινοτικά, αυτό, από εδώ, από εκεί, με αποτέλεσμα να είναι διαπλεκόμενος και να είναι πλέον μέσα στο σύστημα, μέσα στο κύκλωμα που λέμε. Οπότε πλέον δεν μπορεί να εναντιωθεί. Θα παρουσιάσει κάποια πράγματα όσο του επιτρέπουν. Είναι αυτό που λέμε, σου επιτρέπω να χορέψεις όσο χώρο σου αφήνω. Ναι, από εκεί και πέρα όλο τον χώρο. Ναι. Είναι λογοκρισία, κατάλαβες. Λοιπόν, δεν είναι θέμα λογοκρισίας, είναι θέμα κατεύθυνσης. Δεν θέλουν να ξέρει ο ελληνικός λαός την πλήρη αλήθεια. Θέλουν να πάνω σε αυτό που λέτε. Πάνω σε αυτό που λέτε, δεν ξέρω, μ' ακούει κύριος. Ναι, ναι, βεβαίως. Σε αυτό υπάρχει ανέκδοτο, το οποίο είναι ως εξής. Είναι ένας παπαγάλος μέσα σε ένα αεροπλάνο και βρίζει τον πιλότο. Τον ακούει το σκυλί και παίρνεται θάρρος και λέει πως πετάς έτσι και αρχίζει και αγρίεται το σκυλί. Και του έλεγε το πιλότο και τσατίσε το πιλότος και γυρνά ο παπαγάλος και του λέει «Εσύ ξέρεις να πετάς». Το καταλάβατε? Ναι. Το καταλάβατε. Πάρα πολύ καλό. Ναι, 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 το καταλάβατε. Απόλυτο δίκιο. Ναι. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Αυτό ακριβώς είναι, αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Και δηλαδή μικρός ή μεγάλος στην Ελλάδα δεν μπορούν να βγουν και να πούνε την πραγματικότητα στον Έλληνα. Πολλά από τα μικρά κανάλια, όπως και το δικό μας εδώ, ναι, βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια. Λέμε πέντε πράγματα παραπάνω. Πολύ λέμε σωστά, μια διαφορετική άποψη. Είστε το κόντρα. Ναι, το κόντρα. Λέμε μια διαφορετική άποψη. Έτσι, ναι. Βγαίνουμε και έξω και ρωτάμε και τον ίδιο τον κόσμο. Κάνουμε καθημερινά γκάλο. Καθημερινά. Ναι. Καθημερινά υπάρχει συνεργείο του καναλιού έξω και ρωτάει τον κόσμο. Έτσι. Τα παρουσιάζει ο Παπαγιάννης, ναι. Πάνω να σε ρωτήσω κάτι. Από εκεί και πέρα, όταν ο γενικός πληθυσμός έχει αποχαυνωθεί κοιτάζοντας τα μεγάλα δίκτυα, τα πανελλαδικά δίκτυα, τα οποία στο 70% τους παίζουν τουρκικά σύριαλ και πηγαίνουν και αγοράζουν κάθε εβδομάδα τα περιοδικά που δίνουν πρώτα εκείνα πριν παίξει στο κανάλι το καινούριο σύριαλ ή το καινούριο επεισόδιο του τουρκικού σύριαλ. Καταλαβαίνεις ότι για να αλλάξει όλο αυτό δεν είναι μόνο ο αγώνας 2-3 μικρών καναλιών, είναι ο αγώνας που πρέπει να κάνει μια ολόκληρη κοινωνία. Κατάλαβα. Όσο και να θέλω εγώ να σπρώξω το αμάξι που έχει μείνει, εάν ο οδηγός δεν πατήσει και αυτός λίγο γκάζι, με φεύγει το αμάξι. Ποτέ τα αμάξι. Δεν θα πάει μπροστά το αμάξι, όσο κάτω σπρώχνεις. Έχεις δίκιο. Δεν είναι. Δηλαδή με λίγα λόγια πιστεύεις... Εμείς προσπαθούμε και λέμε στον κόσμο, λέμε κάποιες αλήθειες, λέμε κάποια πράγματα. Εάν και ο κόσμος δεν αρχίσει σιγά σιγά να ξυπνάει και να αρχίσει να ενδιαφέρεται, να δει ότι το νόμισμα που του πασάρουνε δεν έχει μία όψη, έχει δύο. Σωστά. Από εκεί και πέρα είμαστε καταδικασμένοι. Ναι. Και δεν φταίει κανένας. Φταίμε εμείς. Εμείς. Να πούμε μια ελάθεια. Δεν θα έρθει ούτε ο Εβραίος να μας καταλύσει ούτε κανένας. Ένα το φύγω. Ένα το φύγω. Ένα το φύγω. Φύγω ένα λεπτό. Να πω όχι, όχι. Να πούμε. Ένα λεπτό φύγω. Κάνε κράτη να το ολοκληρώσει. Να πούμε την αλήθεια. Ναι, να ολοκληρώσει ένα λεπτό. Να πούμε την αλήθεια. Ναι, θα το πεις. Θα το πεις. Το μόνο. Φύγω. Ένα λεπτό να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει. Μετά θα πούμε για το νόμισμα. Να πάμε στη βάση. Είχαμε 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους. 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους είχαμε. Μπορεί να αντεπεξέλθει η Ελλάδα με 1 εκατομμύριο. Δεν είχαμε, έχουμε ακόμα, θες να πεις. Είχαμε και 1 εκατομμύριο ανέργους. Όταν έχεις 1 εκατομμύριο ανέργους, μπορείς να δημιουργήσεις άλλες 500.000 ανέργους. Όχι, αλλά πρέπει πρώτα να βρεις δουλειά σε αυτούς που είναι άνεργοι και μετά να διώχνεις από το δημόσιο. Γιατί έτσι όπως το κάνανε τώρα, ναι, μένει σωστό, μαθηματικά είναι σωστό, αλλά στουρνάρα.
Στουρνάρα Boy, Golden Boy, Στουρνάρα Boy. Yeah. Λοιπόν, είναι... αλλά Στουρνάρα τα μαθηματικά του βγαίνουν σωστά κάνοντας έτσι. Αλλά δεν έχει υπολογίσει και τους προηγούμενους που πεινάνε χρόνια, πεινάνε λίγη χρόνια. Φύγω. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Φύγω. Ο Στουρνάρα στα μαθηματικά του, ο Στουρνάρα στα μαθηματικά του, στα κοιτάπια του έχει και το εξής, ότι ένα και ένα κάνει ενάμιση. Καταλαβες. Ναι, για ποιο λόγο όμως. Ναι, λοιπόν, ναι, τα μαθηματικά του Στουρνάρα αυτά είναι. Σου λέει ότι όσον ζούσες με ένα μισθό, μπορείς να ζήσεις και με μισό μισθό. Ναι, βεβαίως. Μπορείς να ζήσεις και με μηδέν μισθό. Με μηδέν, ναι. Ναι, να πας, εκεί να ψαρέψεις. Ένα εκατομμύριο Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουν μηδέν εισόδημα. Ναι. Σκουπίδια. Πάνε και τρώνε τα σκουπίδια. Μπορείς να ζήσεις και με τα σκουπίδια. Γιατί δεν πάει αυτός να φάει τα σκουπίδια. Προσλαμβάνεις ανθρώπους για δεν πάει αυτός να φάει τα σκουπίδια. Για να περάσουμε, παιδιά. Ένα λεπτό, παιδιά, να περάσουμε και στα. Να περάσουμε. Ο Πακιστανός που σκότωσε, που πήγε να σκοτώσει, που είναι εκεί που είναι ο Γιαρτουρίδης, ο Γιώργος. Στη Βοστόνη, ναι, ναι, ναι. Αυτή η κοπελίτσα. Όχι, λυπάσαι. Στεναχωριέσαι, ανάβεις και ένα κιθάκι για την κοπέλα να γίνει καλά. Εγώ αυτά τα κάνω που λέω. Αλλά. Ο Πακιστανός, αν ήταν στην Αμερική και είχε κάνει αυτό, θα είχε πάει στην καρέκλα. Ηλεκτρική καρέκλα από τώρα, εγγυημένα. Εδώ τρώει και πίνει, ενώ έπρεπε να δουλεύει καταναγκαστικά έργα και να πληρώνει τα έξοδα του νοσοκομείου. Πού είναι το κράτος λοιπόν. Καλό φίβο να κάνω παρέμβαση εδώ. Επήγανε οι Σιριζέοι και τον υποστηρίζαν στη Σύρο που ήταν η δίκη που θα γινόταν. Λοιπόν, αυτά τα... Και όμως το έχουν βγάλει οι Έλληνες, οι παιδιά, το έχουν βγάλει αυτό το κόμμα, πρώτο κόμμα, τους κομμουνιστές. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, λέγετε παρακαλώ. Καλησπέρα στην τηλεφωνική γραμμή, είναι αυτό παιδιά, περιμένετε στο Skype. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Προηγουμένως κάνατε μια συζήτηση για την Προεδρία, για τον Πρωθυπουργό και τον τι πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα. Έτσι δεν είπατε. Πρέπει να υπάρχει μόνο πρόεδρος όπως στην Αμερική και σε κάθε πολιτεία να υπάρχει ένας κυβερνών. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει 300 βουλευτές, κύριε μου. Έχει 15-17 κόμματα. Σε ποιο άλλο κράτος υπάρχει αυτό το χάλι. Που έχει 10 εκατομμύρια. Και έχει 32 κόμματα. Και χρηματοδοτείται από το κράτος. Πάει και κάνει κόμμα. Αυτά πρέπει να κατηργήσουν αμέσως. Θα απαντήσω για τα κόμματα. Κόμματα μόνον. Φτάνει πια! Και όχι παρούφες και αλαντού και πολυτεχνία. Θα διαλύσουν όλα αυτά τα πράγματα να πούμε. Θα προχωρήσει ο κόσμος να ανοίξουν δουλειές. Υπάρχει ένα άλλο. Υπάρχουν 3 εκατομμύρια δημόσιοι υπάλληλοι. Η Ελλάδα είναι 7 εκατομμύρια. Και άλλα 3 εκατομμύρια, 4 είναι οι συνταξιούχοι. Πώς θα βγει το κράτος. Στα 45 χρόνια ο αδερφός μου πήρε σύνταξη στη ΔΕΗ. Στα 45 το χρόνια. Άλλοι τα παίρνουν στα 25 χρόνια σύνταξη. Λοιπόν, τι μιλάμε τώρα, Μαγαλούπη, που μιλάμε με αυτά τα. Για να μην κλέβα να τα κάνουν ΜΚΟ και offshore, φίλε. Έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κουρατή μας. Παιδιά, δεν με παίρνει ο χρόνος. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο θα έχω εδώ και να βγείτε κι εσείς στη γραμμή όλοι πίσω στο πάνελ. Θα έχουμε τον Άσερ, διότι έχουμε γεγονότα με τον. Και κοιτάξτε, έχουμε γεγονότα. Πάλι με τον Άσο. Επαντρεύτηκε ο Άσο. Σας παρακαλώ, ακούστε με έναν αυτό. Καλά είναι, καλά να τον παίρνεις. Αύριο θα έχουμε τον Άσερ εδώ γιατί παντρεύτηκε ο Άσερ. Επαντρεύτηκε. Είναι καλός. Επαντρεύτηκε με τον Λαμπράκη. Τα ετερόνυμα έλκονται. Θα ακούσουμε πράγματα δηλαδή αύριο από τον Άσερ γιατί πήγε στο κριτικό σπίτι και έγινε η συνάντηση Άσερ Λαμπράκη. Το θετικό και το αρνητικό και συγκριστήκανε. Και μου είπε κάποιο πουλάκι στο αυτή ότι έγινε ο γάμος στο κριτικό σπίτι στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω, θα δούμε αύριο τι έγινε. Πατρεύτηκε ο Μπένι με τον Αντώνη, τι γίνεται, Άγγελε. Ο Αντώνης πάει καλά. Θα σας κατεβάσει τα παντελόνια ακόμα. Λοιπόν, δεν με παίρνει ο χρόνος. Καλό βράδυ σε όλους και να περνάτε καλά. Ραντεβού πάλι αύριο. Στην ομογένεια, καλό βράδυ. Για χαρά σε όλους στο Skype. Για χαρά. Πάνω, καλό βράδυ, Επίσης. Θα τα πούμε αύριο κάποια στιγμή. Σε πάω το μεσημέρι εδώ, ώρα δικιά. Βεβαίως. Έχω να σα ρωτήσω κάποια πράγματα. Γεια σου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Ενδιαφέρον η εκπομπή μας σήμερα. Ηχογραφήθηκε και θα είναι στο YouTube αργότερα για τους φίλους και φίλες που θα ήθελαν να την παρακολουθήσουν στην εκπομπή μας. Συγγνώμη, μια στο iPad το γατάκι πάτησε το κουμπάκι. Τι να κάνουμε, γατάκια έχουμε εδώ πέρα. Τα αγαπάμε τα ζώα. Δεν τα αφήνουν να ψοφήσουν.
αλλά αγαπάμε και τον κόσμο. Και θα θέλαμε και την Ελλάδα να πάει μπροστά και όλος ο κόσμος να μην πεινάει στις πείνας που οι δικοί μας οι πολιτικοί εκεί πέρα τους έχουν τραντάξει στην πείνα. Ραντεβού και πάλι αύριο. Καλό βράδυ σε όλους και να περνάτε καλά. Την αγάπη μας από την διόρυστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας από μένα. Η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μετρείται κάθε μέρα 5 με 7. Η 12 τα μέρα. Τέλειο ταξίδι στην Ελλάδα, Ευρώπη ή όποιο σημείο του κόσμου επιθυμείτε. Ελάτε στο ελληνικό πρακτορείο Millennium Travel. Αναλαμβάνουν γαμήλια ταξίδια, εδρομές για αεροπορικά εισιτήρια στην Αμερική και Ελλάδα. Σε χαμηλές τιμές, κρουαζιέρες αναψυχής.